Εδώ είμαστε, Τρόικα, Λίμπερο 107,4. Χρήσανο Τσαλτίδης, Κώστας Κούσης και Στέργιος Αναστασιάδης. Κώστας Κούσης και Στέργιος Αναστασιάδης. Γεια σας. Α, τι έγινε, ρε Κώστα? Καλά, παιδιά. Πω, μια χαρά είμαστε, ρε παιδιά. Όλοι εδώ σαν, ναι, να είμαστε, ναι, σαν να είμαστε αγκαλιασμένοι αυτή τη στιγμή. Ναι, πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε αγκαλιασμένοι, ε. Εδώ οι άλλοι βγήκαν στο μπαλκόνι να χειροκροτήσουν χθες τους ήρωες νοσηλευτές και πέσανε από τον μπαλκόνι, ρε Σιχρήσα. Ποιος έπεσε? Ποιος έπεσε? Πού έγινε αυτό? Υπήρξε άνθρωπος που έπεσε από το μπαλκόνι? Κοντέψαν να πέσουν, λέει, βγήκαν 30 άτομα από την ίδια, ναι, τέλος πάντων οικογένεια και τα λοιπά, ναι, και πέσανε από το μπαλκόνι. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Ελαδάρα, ολέ. Ελαδάρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα τα πούμε μαζί, παρέα η Τρόικα. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι έχουμε και τους χορηγούς μας, όσους μπορούν ακόμα να μας υποστηρίζουν με όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί αρκετοί έχουν βάλει προσωρινό, βέβαια, λουκέτο. Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, με τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, που αντιλαμβάνεστε τώρα που είμαστε σπίτι, απατήσουμε καμιά φορά το κουμπάκι ακόμα. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Η Ιντερβέτεν επίσημος χορηγός είναι και της ελληνικής Super League, που βέβαια έχει πατήσει φρένο και η Super League, όπως και όλα ή μάλλον τα περισσότερα πρωταθλήματα. Ο κορονοϊός είναι στη ζωή μας. Ελπίζω να μην πει για τα καλά στη ζωή μας. Να μην υπάρξει, δηλαδή. Μπήκε, εντάξει, μπήκε. Όχι, ενώ να μην μπει στο σπίτι μας. Χτύπα ξύλο, ρε. Ωραία. Απλά μην στέλνετε μηνύματα μεταξύ σας, γιατί ακούει τον ντόγκ, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλημερίζω την όμορφη Μαριλίζ. Τώρα αντιλήφθηκα γιατί γινόταν σε κάποιους άλλους σταθμούς, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημερίζω την όμορφη Μαριλίζ που μας ακούει και αυτή. Που ακούγεται σαν να είναι τα παιδιά μου εδώ δίπλα. Πρέπει να πούμε, βέβαια, ότι το μένουμε σπίτι θα ίσχυε και για μας αν μπορούσαμε και είχαμε έναν τρόπο και οι τρεις να είμαστε στο σπίτι μας. Αυτό πρέπει να κάνετε. Εμείς έχουμε καθήκον και υποχρέωση να είμαστε εδώ. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση και για να σας ενημερώνουμε και για να σας ηρεμούμε και για να μην σπέρνουμε τον πανικό, όπως δυστυχώς βλέπω ότι κάποιοι κάνουν, για να πάρουν ένα κλικ, να ανεβάσουν λίγο την ακροαματικότητα, να ανεβάσουν λίγο την τηλεθέαση, να πουλήσουν κανένα φύλλο, αν πρόκειται για εφημερίδες. Εμείς έχουμε φοδιαστεί εδώ με όλα τα αντισηπτικά μας, με όλα όσα πρέπει να έχουμε, τέλος πάντων, μπαίνοντας και βγαίνοντας από το στούντιο. Και για τα μικρόφωνα, φρόντισε ο Σταύρος Κόλκας, οφείλω να το σημειώσω. Έχω πλέον και all in one, αυτό είναι λίγο δύσκολο, spray, heart and soul, spring water. Έχω και άρωμα άνοιξης, να ξέρετε, παιδιά. Respect στο Σταύρο, γιατί είναι λάτρης της καθαριότητας. Έτσι, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Μπράβο του. Τώρα με το μωρό, φυσικά, τι νόμιζες τώρα? Τώρα δεν γινόταν να μην είναι. Έχει το μπέμπι. Έχει παντόφλα, δηλαδή. Δεν το λες. Λίγο. Έχει και ένα μπέμπι, ευτυχώς είναι ίδιος ηλία ο μπέμπις. Λοιπόν, Στέργιο, τι γίνεται, τι έχουμε, κανένα δικαστήριο έχει σήμερα? Δικαστήριο δεν έχει, όχι. Στο τέλος της εβδομάδας θα αναφερθούμε και στα δικαστήρια, γιατί ο Αλέξης Κουλιάς πραγματικά δίνει ιδέες στα παιδιά και την Παρασκευή και το Σάββατο και σήμερα έκανε παρέμβαση. Τι έκανε η Προεδράρα? Σήμερα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό που είπε. Τι είπε? Κοιτάξτε, καταρχήν την Πέμπτη το βράδυ είπε ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ ότι η Επιτροπή Επαγγελματική είναι μια πολύ καλή επιτροπή, αποτελούμενη από άξιους ανθρώπους. Σωστό. Επιστήμονες, νομικούς, έχουν κάνει και αυτοψία, είπε, οι άνθρωποι. Είπε ο Αλέξης Κουγιάς, στην αγόρευσή του, έχουν μαζέψει και στοιχεία όλα αυτά την Πέμπτη το βράδυ. Το Σάββατο το πρωί, με προσωπική του δήλωση, χαρακτήρισε νούμερο την Ειρήνη Μαρούπα. Και την έλεγε η κυρία Μαρούπα. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ λες ότι η Επιτροπή είναι μια πολύ σοβαρή επιτροπή, πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά. Μαρούπα. Και το Σάββατο η κυρία Μαρούπα, που είναι νούμερο. Ο Αλέξης Κούγιας. Κοίταξε, η Μαρούπα αυτό που λέει, πιστεύω ότι έχει πολυδιοκτησία Ολυμπιακού, λες έτσι αφαίρετα, ρε φίλε. Εντάξει, είναι λίγο αφαίρετο τελείως. Ναι, Χρυσανθέ, αλλά την Πέμπτη το βράδυ μίλες ότι η Επιτροπή είναι μια πολύ σοβαρή, αποτελούμενη από επιστήμονες και σοβαρούς ανθρώπους. Ναι. Πλην Μαρούπα, ήθελε να πει. Από το πρωί, επειδή σ' ακούμπησε η Μαρούπα με αυτά που έγραψε και δήλωσε. Έτσι και γίνεται, σήμερα, και σήμερα να στέλνει την επιστολή Super League. Ναι. Σήμερα, και να λες ότι να τελειώσει το πρωτάθλημα, ναι, να αναδειχθεί ο Ολυμπιακός πρωταθλητής, καθώς οι 14 βαθμοί είναι δύσκολο να ανατραπούν. Μάλιστα. Τη στιγμή που μπορεί και να ανατραπούν, εντάξει, μπορεί και να μην ανατραπούν.
την Πέμπτη το βράδυ ή την Παρασκευή, αν βγει απόφαση. Αλλά δεν μπορεί να προδικάζει απόφαση δικαστηρίου και να λε τη άλλη να βγει ο Πάουκ στο Champions League. Κάτσε, εσύ δεν έλεγε ο Πάουκ να αποβιβαστεί. Αυτό δεν ζητούσε το δικαστήριο. Τώρα όμως, γιατί ο Πάουκ να βγει τα να βγει όλα τέτοιο. Γιατί είναι εκτό του Μελισανίδη, ρε Συστέριο, γι' αυτό. Δεν κατάλαβε. Γιατί ο άνθρωπο Χρήσανθε έχει κάνει την κυβίστηση στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον εθνικό σπορ. Κοίταξε, άμα ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένο, δεν μα ενοχλεί. Σκέφτεσαι να μην τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, να πάρει πίσω η UEFA την τιμωρία και να μείνουμε με το στο χέρι. Γιατί ο Άρης χάνει στην ισοβαθμία τον Όφη. Δεν μπορεί να λε εδώ και ένα μήνα να υποβιβαστεί ο Πάοκ και στην πρότασή σου να λε ο Πάοκ να βγει Champions League. Τα μπερδεύει κάπου ο Αλέξης. Ναι. Εγώ το έχω ξαναπεί, σαν ποδοσφαιρικό παράγοντα δεν τον έχω στην παραμικρή εκτίμηση. Σαν νομικό, ναι, είναι ο κορυφαίος και εγώ ανοίγα χρήματα. Αν κάποια στιγμή του χρειαζόμουν, στον Αλέξη Κούγια θα πήγαινα. Αλλά σαν ποδοσφαιρικός παράγοντας, η γνώμη του και η άποψή του για μένα δεν έχει την παραμικρή σημασία. Άλλα λέει το πρωί στις 10, άλλα λέει το πρωί στις 11. Τα έχει μπερδέψει, τα έχει κάνει μαντάρα ο Αλέξης Κούγιας. Για να μην πάμε πιο πίσω, τα γνωστά. Στον πόλεμό του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, πάμε μόνο στα φρέσκα. Ξαναλέω, Πέμπτη βράδυ να εκθιάζει στην Επιτροπή. Τι ωραία Επιτροπή και σοβαροί άνθρωποι και επιστήμονες και η κυρία Δικαστά πρέπει να πάρετε την απόφαση της Επιτροπής de facto. Και Σάββατο πρωί να λες, επειδή είπε κάτι Μαρούπα για σένα και τον Μαρινάκη, ότι είναι νούμερο η κυρία Μαρούπα και δεν μπορείς να αγγίξεις παραπάνω από εκεί που είναι οι δυνάμεις σου και κάτι χαζομάρες σε μια επιστολή χιλίων λέξεων. Χοντράδες. Εντάξει, απ' την άλλη, εγώ λέω ότι αν. Και για τον άντρα της είπε και διάφορα. Ναι, αν φύγεται. Πολλά είπε, επειδή πολλά ο άντρας ήταν πολύ με το Πασόκ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και κατέβηκε σε κάποιες εκλογές. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι αν φύγεται ο κύριος Κούγιας, υπάρχει ο τρόπος να πράξει αυτό το οποίο θέλει να πράξει, να την πάει στα δικαστήρια για να δικαιωθεί. Και πέρα, νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ το ίδιο έχει κάνει εκεί που φύγεται. Δεν ξέρω αν έχει κάνει τη μήνυση στα mail αυτά που έλεγε ότι θα τους κάνει μήνυση και τα λοιπά. Έχει κάνει. Μάλιστα. Άρα θα πάει στα δικαστήρια και θα διεκδικήσει εκεί το δίκαιο του. Δεν χρειάζεται να λέμε οτιδήποτε άλλο πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ας πάει να κάνει θέλει. Τώρα από εκεί πέρα να τελειώσει το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Αντιλαμβάνεται ο καθένας γιατί το λέει ο Κούγιας. Γιατί αν τελειώσει το πρωτάθλημα σταματάμε να πληρώνουμε. Λύνουμε τα συμβόλαια. Πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Θα έχουν διάφορα τέτοια οι ομάδες. Νομίζω ότι δεν μπορεί να λήξει το πρωτάθλημα. Το Μάιο και τον Ιούνιο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μπορούν να γίνουν play-off από τη στιγμή που το Euro θα αναβληθεί. Γιατί προς τα εκεί πάμε. Άρα, αν αναβληθεί το Euro, δεν τίθεται το θέμα του περιορισμού των ημερομηνιών. Θα μπορούν κάλλιστα να παίξουν οι ομάδες τον Μάιο και τον Ιούνιο. Και βέβαια υπάρχει ένα κύπελο, έτσι. Το ξεχνάμε. Υπάρχει και το κύπελο στην όλη φάση. Βέβαια, δεν υπάρχει θεωρητικά τίποτα όταν. Είμαστε διαδικασίες καραντίνας. Όταν υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους από ένα μικρόβιο τόσο επικίνδυνο, το οποίο δεν έχει ακόμα βρεθεί εμβόλιο για να το αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει γενικότερα ποδόσφαιρο, αθλητισμός ή οτιδήποτε άλλο όταν τίθεται το θέμα της δημόσιας υγείας. Εντάξει, ακροβατούμε σε αυτά τα πράγματα τώρα αυτή τη στιγμή. Και ο Αλέξης Κούγιας βρίσκει τον τρόπο να είναι στην επικαιρότητα. Όπως ας πούμε χθες. Είδα ότι στην επικαιρότητα μπήκε ο Άρης. Αφαίρεση βαθμών, η FIFA κτλ. Το διαβάζει ο άλλος στον τίτλο, παθαίνει ένα εγκεφαλικό. Ανοίγει το δεν κείμενο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι είναι, Κώστα. Όχι, δεν είναι θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, Στέργιο. Πάμε στη γενέθλια και θα λυθεί. Στέργιο. Το θέμα είναι το εξής. Να υπάρχουν θέματα. Το δεν υπάρχει πρόβλημα για το συστόν ίσχυε για 12 χρόνια. Τον 13ο χρόνο λοιπόν η FIFA είπε θα αλλάξει. Οκ. Okay. Ήταν κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό το είπαμε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην συγκρίνουμε τώρα με το δεν υπάρχει πρόβλημα με αφαιρέσει βαθμού ή οτιδήποτε άλλο με άλλες περιπτώσεις. Αλλά τώρα, εδώ το δημοσίευμα αυτό που είναι ένα παρασκήνιο στο ντοκουμέντο, το οποίο λέει ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε μερικές εβδομάδες. Το κείμενο το λέει αυτό. Μπορεί ο Άρης να έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί η ποινή απαγόρευση μεταγραφών να μετατραπεί ακόμα και σε αφαίρεση βαθμών. Τίτλος. Θες το SDNA. Μπορεί και να σαλπάρω. Δηλαδή. Νέα καμπάνα για τον Άρη, αφαίρεση βαθμών από τη FIFA. Αυτό είναι. Αυτό λέει το παραθλητικό αυτό του φίλου μου του Λιβάνιου και πιο πολύ φίλου του Κούση που ήταν μαζί στην Ελευθεροτυπία κάποτε. Σωστά δεν τα λέω, Κώστα. Μαζί του Σάββας, βέβαια. Μπράβο.
Και ποια είναι η περίπτωση, οι ίδιοι παίκτες. Το διαβάζει ο Αριανός, παθαίνει ένα κεφαλικό. Σε μια μέρα νεκρή από αθλητικά, πήραμε καμιά 10.000 χτυπήματα. Εντάξει, οκ. Okay. Μια χαρά. Την ίδια στιγμή, το κείμενο που έβαλε το Sport Time για το απλήρωτη οι παίκτες του ΠΑΟ κτλ. Το 2020, μετά από 5 ώρες, κατέβηκε. Γιατί. Δεν το τι λέει αυτό. Κατέβηκε χρήσατε γιατί ήταν ψέματα γι' αυτό. Μπράβο, ωραία. Το κείμενο δεν έγραφε γιατί εντάξει έκανα ρεπορτάζ. Το αν υπάρχει μια καθυστέρηση 5-10 ημερών και δεν έχουν πληρωθεί τον Φλεβάρι, ας πούμε, όλοι. Ενδεχομένως και να ισχύει. Εντάξει. Άλλωστε δεν έχουν περάσει και πολλές μέρες. Δηλαδή, αν όντως πληρωθούν σήμερα ή αύριο τον προηγούμενο μήνα, οκ. Okay, αλλά το να γράφουν ότι δεν έχει πέσει ευρώ σε παίκτες, προπονητές, υπαλλήλους μέσα στο 2020 είναι ένα ψέμα. Κοίταξε, το ίδιο ισχύει για τον Άρη όμως. Και γι' αυτό του περάσανε, συγγνώμη, σε παρασκηνιακή στήλη ότι έμαθα, μου είπαν αυτές τις χαζομάρες. Αυτό που γράφηκε για τον Άρη, δηλαδή, αλλά έγινε πρώτο θέμα. Αυτή λέω η διαφορά στην επικοινωνία. Το ένα λοιπόν κατέβηκε και το άλλο έγινε πρώτο θέμα. Αυτή είναι η διαφορά στην επικοινωνία, αυτό λέω. Γιατί και τα δύο είναι ψέματα. Αλλά και στον Άρη, ακόμα που λέμε είναι απλήρωτη για δύο μήνες, αυτό είναι ο Φλεβάρης. Γιατί η δόση των παιχτών ήταν 31 Δεκεμβρίου, 28 Φεβρουαρίου. Το παίρνουμε στον Άρη λοιπόν. Στον ΠΑΟΚ τι λέμε, είναι 10 μέρες απλήρωτη. Πολύ ωραία. Δεν μπήκε ακόμα η δόση που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Στον Άρη τι λέμε, είναι 2 μήνες απλήρωτη. Για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι. Είναι η δόση του Φεβρουαρίου. Αυτό είναι που λέω εγώ πολλές φορές επικοινωνία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα στο ένα είναι απλήρωτη 2 μήνες. Ακριβώς το ίδιο πράγμα στο άλλο έχουμε μια καθυστέρηση 10 ημερών. Εντάξει. Όχι ότι έχει θέμα, προφανώς και δεν έχει θέμα οικονομικό ο Σαββίδης για να μείνουν απλήρωτοι ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς όμως τα χρήματα αυτοί οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, επιλέγουν πότε θα πληρώσουν ποιον. Εντάξει. Απλά η επικοινωνία, στον έναν το τεντώνει, στον άλλον το μικρύνει. Θα μου πεις, okay, η σιγουριά που βγάζει ο Σαββίδης δεν είναι ίδια με τη σιγουριά που βγάζει ο Καρυπίδης. Κατανοητό, απόλυτα στο έπακρο το συγκεκριμένο. Αλλά να υπάρχει μια καθυστέρηση, χρήσανθε 5, 6, 7, 8, 9 ημερών σε μια δόση 15 ενός προσφυγητή, έχει μεγάλη διαφορά από το να γράφεται ότι όλοι οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων Σαββίδη και του ΠΑΟ δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ μέσα στο 2020. Ας το δημοσίευμα, εντάξει. Είναι η μέρα με τη νύχτα, εντάξει. Εντάξει. Τώρα εντάξει. Βέβαια, για τα δεδομένα του ΠΑΟ, ακόμα και αυτές οι δύο εβδομάδες, γιατί είμαστε 15 του μήνα, 16, είναι. Όχι θέμα, ρε παιδί μου, είναι να ρωτήσει το γιατί. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, γιατί δεν έγινε ακόμα. Κάνει εντύπωση. Κάνει εντύπωση γιατί είναι ο Ιβάν Σαββίδης και τα πάντα πληρωμενίδης. Εντάξει. Αλλά... Όχι, έχει συμβεί και στο παρελθόν, εντάξει. Σε ορισμένες καταστάσεις που είχε πάρει ανάποδες ο μεγαλομέτοχος, ναι, καθυστέρησε τις πληρωμές 6 μέρες. Το θεώρησε αυτό ως μέτρο για να δείξει τη δυσαρέσκειά του. Αλλά δεν υπάρχει. Άρα, εμείς που είμαστε 20 βαθμούς πίσω, μπορούμε να καθυστερήσουμε κάθε 2 χρόνια. Καθένας χαράσει την πολιτική του. Πάντως, το τελευταίο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι παίκτες, οι προπονητές και οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στον ΠΑΟΚ και στις άλλες επιχειρήσεις του Ιβάν Σαββίδη είναι οι πληρωμές τους. Δηλαδή, ρωτήστε όποιον θέλετε, σε Σουρωτή, σε ΠΑΟΚ, αν έχετε υπαλλήλους φίλους, σε Μακεδονία Παλάς. Το τελευταίο που θα σας πούνε ότι έχουμε θέμα με τις πληρωμές. Εντάξει, είναι αστείο και μπράβο στην εφημερίδα που το έγραψε και πήγε να το κάνει και θέμα. Εντάξει. Δεν έγινε θέμα γιατί. Θα μπορούσε να το κάνεις πιο έτσι. Το σωστό αυτό είναι που λες. Το σωστό είναι αυτό που λες. Ότι δεν πρέπει να γίνεται θέμα, αλλά είναι και το παράπονο την ίδια στιγμή το δικό μας. Το ότι στον Άρη αυτά τα θέματα όχι απλά γίνονται θέμα. Παρουσιάζονται και ως κάτι το οποίο είναι αποκλειστικό πολλές φορές, κάτι το οποίο είναι αποκάλυψη κτλ. Και στο τέλος, και σου θυμίζω, πέρσι δεν παίρνει άδεια ο Άρης γιατί τα τηλεοπτικά ήταν στην ΕΡΤ πριν πάει στην ΟΒΑ. Πήρε άδεια τελικά ο Άρης. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία, δεν πρόκειται να ανέβει αν δεν έχει τελειώσει την εκαθάριση. Δεν χρειάζονταν να τελειώσει η εκαθάριση. Μπλοκ από το ΙΚΑ στην δημιουργία της νέας ΠΑΕ έγινε η νέα ΠΑΕ. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θέματα, δεκάδες, τα οποία παίζουν, σπείρουν αυτό το πανικό. Πέρσι, πριν παίξει στην Ευρώπη, πάλι με αποκάλυψη, μπλόκο της UEFA, δεν παίζει ο Άρης στην Ευρώπη. Περνάνε 5-10 μέρες, τελειώνει το ζήτημα. Αυτό όμως είναι που λέω το πρόβλημα με την επικοινωνία. Ενώ του πάω, κοίτα τι έγινε. Προφανώς το πόσο ισχυρός είναι και στα μίντια και παντού ο Ιβάν Σαββίδης, τους ανάγκασε μέσα σε 5 ώρες, 8.30 ανέβηκε, 2 η ώρα το μεσημέρι δεν υπήρχε το κείμενο. Βέβαια στην εφημερίδα υπάρχει, είναι δημοσιευμένο. Έτσι, γιατί είναι χαρτί η εφημερίδα, δεν μπορούσε να κατέβει. Αλλά βλέπουμε τώρα και την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό το παρασκήνιο στο ντοκουμέντο δεν θα το βλέπει κανένας. Το παίρνει ένα site, το κάνει πρώτο θέμα.
Και βέβαια ο Αριανός αντιλήφθηκε το απόγευμα όταν υπάρχει μόνο σε ένα site και στα site του ΠΑΟΚ και πουθενά αλλού. Και δεν το έχει, ας πούμε, τον Γκαζέτα, το Sport FM, το Σπορτικό 4, το 10. Το 10 το βγάζω απ' έξω. Λοιπόν, τα site τα οποία θεωρητικά δεν γέρνουν προς καμία κατεύθυνση, αντιλήφθηκε ότι ήταν μπαρούφα το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά η επικοινωνία είναι ένα ζήτημα. Όπως είναι και για το θέμα του κορονοϊού ένα ζήτημα η επικοινωνία. Βλέπω εδώ πέρα στη Λαϊκή, στον Πειραιά, σκάνδαλο. Το Sky έχει από τον Πειραιά αστέριο, δεν έχει τη Στούμπα στη Λαϊκή. Ναι. Εντάξει, είναι στο Ρέντι γι' αυτό. Είναι εύκολο. Στούμπα είναι Τετάρτη. Είναι στο Ρέντι οι εγκαταστάσεις, γι' αυτό. Τι θέλω να πω. Έχουν στη Λαϊκή και μπράβο τους, αυτοί οι οποίοι είναι οι διοργανωτές της Λαϊκής κτλ. Έχουν στην είσοδο και στην έξοδο μαντιλάκια και αντισηπτικά για τον κόσμο. Μπράβο. Δωρεάν. Δεν τα πουλάνε. Εγώ πάντως που πήγα σε σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή μου το πρωί, ναι, που έκανα ένα ρεπορτάζ γύρω από τα σούπερ μάρκετ, στο ένα υπήρχε σεκιουριτάς απ' έξω και υπήρχε ουρά ανά 2 μέτρα όντως. Ναι. Δεν μπαίνανε μέσα. Ξέρεις ότι υπάρχει ο περιορισμός ανά τετραγωνικό. Από σήμερα, λένε. Από σήμερα, να μπαίνει, ναι, ένας πελάτης. Και στο άλλο που πήγα, βέβαια ήταν πιο μεγάλο, χύμα όλα, μπαίναν, βγαίνανε κανονικά, δοσοληψίες κανονικά, ούτε αντισηπτικά, μόνο για τους ταμείες, είχαν στην άκρη τα κορίτσια για αυτές δηλαδή. Ναι. Στην είσοδο και στην έξοδο τίποτα, χύμα όλα με λίγα λόγια. Ναι, να σου πω κάτι. Πώς μπορεί να ελέγξει, πώς μπορείς να ελέγξεις δηλαδή σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ αν θα μπει αυτό που γίνεται? Θα πρέπει να τα πάρει ένα-ένα, να πάρει, δηλαδή, να πάρουν οι ζητάδες ένα-ένα τα σούπερ μάρκετ και να βλέπουν αν υπάρχει το συγκεκριμένο μέτρο. Γιατί οι ζητάδες πρέπει να έχουν καταγγελία για να πάνε χρήσαφε. Μπράβο. Άρα θα πρέπει να βγάλει το Υπουργείο κάποιους στους δρόμους. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εύκολο τώρα αυτό. Εντάξει, όχι, ωραία τα λέμε. Άρα πρέπει εμείς οι ίδιοι, γιατί εγώ τους είπα, παιδιά, γιατί δεν έχει τελείως security απ' έξω. Λέει είναι μεγάλο το κατάστημα και δεν έχει πολύ κόσμο μέσα. Λέω έχει μέσα 100 άτομα, λέω, από ό,τι έχω δει. Είναι, λέει με τα τετραγωνικά. Εντάξει, λέω, αυτό είναι όντως. Δηλαδή, με τα τετραγωνικά αν είναι. Αν τράξει ο απλός πολίτης, ο ένας με τον άλλον, κάποια στιγμή θα γίνει. Έτσι. Αλλά εγώ πάλι που λέτε, τώρα που λέτε σούπερ μάρκετ, πήγε ο αγαπητός μας Υπουργός Ανάπτυξης ο Άδωνης σε σούπερ μάρκετ για να στείλει μήνυμα κατά του συνοσβισμού και γύρω του υπήρχαν 50 δημοσιογράφοι. Δηλαδή η εικόνα ήταν πολύ σουρεάλ. Εντάξει, θα μου πει τώρα. Λεπτομέρειες θα μου. Εντάξει, τι να κάνω. Και οι συνάδελφοι πρέπει να καλύψουν το θέμα. Υπάρχει κόσμος που έχει καταλάβει τι γίνεται. Εντάξει, οι δημοσιογράφοι όμως θα ήταν με γάντια και τέτοια προφανώς. Ή όχι. Δεν ξέρω. Μάσκες, γάντια. Το συνάδελφο πάντως που κάνει στο Sky φοράει και μάσκα και γάντια. Έχω δει φωτογραφίες με ανθρώπους σε ATM να είναι 3 μέτρα ο καθένας στην ουρά και στο δικό μου εδώ στην Όλγας ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν, άλλοι ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Μαρτυρία live τώρα για να λέει, γιατί θα πάμε και σε αυτά τα θέματα, δηλαδή θα πρέπει να ενημερώνουμε. Εγώ έρχομαι από τα δυτικά και παρκάρω στο. Περνάω μπροστά από τη ΔΕΗ. Είχε μία απίστευτη ουρά, 50 άτομα. Δεν ξέρω γιατί έχουν σπεύσει να πάνε όλοι στην ΔΕΗ. Ίσως αυτό που σκέφτηκα είναι ότι πάνε για διακανονισμό. Αυτή είναι η εικασία που μπορεί να κάνω. Ότι πάνε δηλαδή να κάνουν διακανονισμό, γιατί πρέπει να έχεις φυσική παρουσία για το διακανονισμό. Ίσως ο κορονοϊός είναι απαρχή να σταματήσει αυτή η χαζομάρα. Να πρέπει να πάω εκεί για να κάνω το διακανονισμό. Έχω αφημί, έχω τα πάντα όλα. Δεν μπορώ να το κάνω ηλεκτρονικά. Στην εφορία πλέον το κάνεις ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να πας εκεί. Μπαίνεις και κάνεις το διακανονισμό. Δηλαδή στη ΔΕΗ πρέπει να πάω εκεί, τέλος πάντων, και είχε μια απίστευτη ουρά. Και την ίδια στιγμή στο φανάρι εκεί στα δικαστήρια ήταν δύο Ρωμά οι οποίοι παίζανε μπουνιές, κανονικά, μπουνιές μπροστά στο τέτοιο. Γιατί, για ποιο λόγο, Κώστα? Πήρε τη θέση του ένας του άλλου. Πήρε ο ένας τη θέση του άλλου για να καθαρίσει τα τζάμια. Και ήταν και είχαν μαζί τους και δύο κυρίες οι οποίες πέταξαν τον ένα κουβά με το τέτοιο παραλίγο να βγει το αυτοκίνητο να βγω έξω με τα ντετόλ να γίνει ο χαμός. Πέρασε πάνω το αυτοκίνητο το τέτοιο και έπαιζαν μπουνιές κανονικά, μπουνιές. Και δεν τους πλησίαζε κανένας. Ξέρεις την ημέρα, ένα πενιντάρικο, κατοστάρικο σίγουρα. Στα δικαστήρια, βέβαια. Έπαιξε μπουνιές κανονικά. Παίζανε μπουνιές. Λέω τι γίνεται. Και πετούσαν τα από πάνω τα τέτοια. Λέω πότε το πετάς στο καθαριστικό. Πιο ακριβό από όσο θα πάρει σήμερα είναι. Αυτό που καθαρίζει τα τζάμια. Με αυτόν είσαι και το νερό που έχει αυτός. Και είδα στη ΔΕΗ αυτό το πράγμα. Και στη ΔΕΗ επίσης στο στενάκι εκεί στην Εσόπου ήταν γεμάτο. Με κόσμο, σε απόσταση όμως όντως.
Δηλαδή είχε ο ένας από τον άλλον, είχε απόσταση. Αλλά είχε 50 άτομα που ήταν μέχρι το δρόμο. Αναγκαστικά. Τι να πω, εντάξει, δηλαδή κάποια πραγματάκια. Δεν καταλαβαίνω. Να μας πεις, Κώστα, σε κάποια φάση αργότερα για τον Πιτίνο τι γίνεται. Αλλάζω λίγο θέμα. Το Hall of Famer. Θα πάμε στο break. Το καμάρι αυτό που μας πρίξατε, η μπασκετική, ο Πιτίνο, όχι εσύ, εντάξει. Ο Πορτεβουτσιάνη, ο Πιτίνο. Περίμενε. Ο Hall of Famer. Σκέφτεσαι. Έλεγε λίγο Σπάρτη, λίγο Λεωνίδα, ο Πιτίνο. Αχ, τι ωραία tweet κάνει ο Πιτίνο. Αχ, και πώς θα λέει ο Πιτίνο. Να μας σχολιάσει, Κώστα, μετά λίγο. Θα γυρίσει. Θα μας κάνει τιμή. Σκέφτεσαι να ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ και τον Άρη και να φεύγε, να πήγαινε, να τον έβλεπε ξαφνικά και να λέγανε ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο. Τι θα γινόταν εδώ, σκέφτεσαι. Όχι μόνο έφυγε, πήγε και σε άλλη ομάδα. Είναι εκπληκτικό. Και ο Παραθηναϊκός τίποτα. Πού είναι ο Τράκης ο Μάγκας, ρε, να βγει να πει τώρα. Θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ, θα μιλήσουμε τι έχουν εξελίξει. Πάντως, εχθές Κώστα έβλεπα τα καλά του μένουμε σπίτι, το ΠΑΟΚ Ζαλγκίρις. Με Λούκαϊτς στον πάγκο. 100 τόσο. Λούκαϊτς. Ημιτελικός, ναι, ημιτελικός κυπέλου κυπελούχων πριν την Downgrass. Έκατσα, είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, και μετά είδα το Μακάμπι ΠΑΟΚ ντεμπούτο του Μουστάφ το 94. Διπλό. Σαν σήμερα είναι το Τωρίνο, βέβαια. Θα πούμε Κώστα μετά και γι' αυτό. Πάμε στο break τώρα. Μείνετε εσείς εκεί που είστε. Εδώ δίπλα μας στην αγκαλιά μας, δηλαδή τη μεγάλη του Λίμπερο 107,4. Από το σπίτι σας αγκαλιάζουμε τα σπίτια όλων, όλες τις οικογένειες, γιατί είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, Σάκη Παπαδόπουλε. Λοιπόν, μέχρι τα τύρανα φτάσαμε. Σκέψου τι γίνεται, χαμός. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, παρέα με Κώστα και Στέριο. Παιδιά, τι γίνεται, εκεί είστε ακόμα ή φύγατε? Πού να πάμε, Χρήστα? Σωστό και αυτό. Έξω ρε φίλε, δεν κυκλοφορεί ψυχή εδώ μεταξύ. Εντάξει, μην τα παραλες. Μήπως έχει καμιά τηλεόραση ο Κούσης από ανοιχτή και βλέπει. Τον έχω ικανό, να ξέρεις. Εσύ δεν έχεις τηλεοράσεις? Έχω, αλλά είναι χωρίς ήχο. Βλέπω. Δεν είπες τίποτα, δεν ανέφερες. Είπα, υφυπουργός ανάπτυξης. Πώς δεν είπα, Ρέντι Σκάι. Σε κάτι την προσοχή, κάτι άλλο. Ο υφυπουργός ανάπτυξης των Sky για την επαρχία. Για την επάρκεια των τροφίμων, για την επαρχία. Είδα δύο χωριά που τους έχουν καραντίνα τελείως. Το είδατε αυτό? Ναι, το είδαμε. Είναι λογικό, δεν είναι? Γιατί είναι λογικό, φίλε? Τα Μασκηνιά και Δραγασιά. Πού είναι? Γιατί αυτό? Από το ένα χωριό βγήκανε δύο κρούσματα και γέμισε όλη η Καστοριά. Η Καστοριά έχει πόσα κρούσματα. Από αυτούς έγινε? Ναι. Το μεταξύ την Παρασκευή το αφήσαμε με τον άνθρωπο τον ένα να έχει σκοτωθεί. Και σκορφή. Οι δύο που πέθαναν είναι από εκεί, νομίζω. Ναι. Τέσσερις νεκροί πλέον. Ο ένας είναι από τα Τσιάτιστα και ο άλλος είναι από την Καστοριά, νομίζω. Από εκεί. Ναι. Και υπάρχει και ουσιαστικά κραυγή αγωνίας των εργαζομένων στο νοσοκομείο Καστοριάς να κλείσει το νοσοκομείο, γιατί λέει είναι πυρηνική βόμβα για τον κορονοϊό. Έχουν θέμα εκεί στην Καστοριά γενικότερα. Πρέπει να υπάρξει απολύμανση καταρχήν. Πρέπει να υπάρξει, φαντάζομαι έχει υπάρξει. Έμειναν όλοι παιδιά από ένα άτομο, από δύο άτομα. Εντάξει. Ψυχραιμία όσο μπορούμε να έχουμε. Κυρίως, κοιτάξτε, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους. Είναι ένας τρόπος αυτός, βέβαια. Προσπαθώ λίγο να το χαλαρώσω ενίοτα και δεν πρέπει να χαλαρώνω, γιατί κάποιοι το να χαλαρώνεις το παίρνουν διαφορετικά και πάνε στην παραλία και πίνουν ποτά. Προσπαθώ να το χαλαρώσω ενίοτα, γιατί ας πούμε, Κώστα, δεν ξέρω με σένα τι γίνεται κτλ. Αλλά εμένα έχει να έρθει 5 μέρες η πεθερά μου από απέναντι, από το σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, δεν ήρθες, λέει, να μου ψωνίσεις, να μου φέρεις τα πράγματα όπως κάνουν άλλα παιδιά. Ναι, έπρεπε ρε φίλε. Αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι δεν μπορεί να έρθει για babysitting, γιατί όπως ξέρεις έρχεται. Ναι. Ναι. Ενώ οι κόρες μου έχουν γίνει 2-15, ας πούμε, παρόλα αυτά εξακολουθεί να έρχεται. Γι' αυτό κάθεσαι εσύ για babysitting. Το χειρότερο. Κάθομαι, ναι, Το χειρότερο λοιπόν, για τον άντρα. Αυτό. Και λέει τώρα μου είπε ο γιατρός, λέει, να μην έρθω, λέει. Οπότε λέει, δεν θα έρθω, λέει, για 2 μέρες. Αλλά λέει, δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο, δεν έριξε να με δεις και τέτοια. Τα αρχίσαμε αυτά. Ναι, δικαιολογημένο, ρε φίλε. Και αυτοί μόνοι τους είναι τώρα. Εντάξει, εμείς είμαστε μόνοι μας και τρελνόμαστε με τα παιδιά και με τη γυναίκα και οικογένεια και γείτονοι κτλ. Οι γέροι που είναι μόνοι τους, το σκέφτεσαι? Έτσι είναι. Είναι δύσκολο. Όλη τη μέρα τηλεόραση. Όλη τη μέρα τηλεόραση και άδωνοι και παπάδες και τέτοια. Και όλη τη μέρα να βλέπουν αυτό το πανικό. Πεθαίνει ο ένας, πεθαίνει ο άλλος κτλ. Όντως. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα το περάσουμε και αυτό, τι να κάνουμε. Είναι βέβαια κάτι πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξαναγίνει.
οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας τρίτης ηλικίας έχουν, επειδή τώρα το κρίνω και εξιδίων, έχουν και ένα θέμα, ξέρεις, με τους γιατρούς. Ναι. Συνέχεια ένα δυο μέρες τους γιατρούς. Όλοι είναι άρρωστοι, όλοι αρρωσταίνουν, όλοι κάτι έχουν, όλοι δηλαδή έχουν ένα απίστευτο πράγμα από τα 60 και πάνω, ας πούμε, 65. Συνέχεια ραντεβού, συνέχεια στα νοσοκομεία, συνέχεια εκτετάσεις, συνέχεια η μέση μου, το πόδι μου, θα χαλάσω καιρό στο γόνατό μου, το κεφάλι μου, η καρδιά μου και τέτοια. Οπότε τώρα καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Την ίδια στιγμή βλέπω τον Μεξικανό πρόεδρο, ο οποίος νομίζω ότι πραγματικά τον εξέλεξαν για το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται τις κρίσιμες καταστάσεις και παρά τον κορονοϊό πήγε, λέει, στην εκστρατεία του τώρα εκεί πέρα τι ήταν και τα λοιπά και αγκάλιαζε όλους και τους φιλούσε έναν έναν, τον έχει φωτογραφίες, βγαίνουν τα παιδάκια, τα τέτοια, τον αγκαλιάζουν, τον φιλάνε και τα λοιπά και λέει δεν θα μας πτωήσει καμία ατυχία, διάβαζε, είχε από κάτω τα όσα έλεγε, καμία πανδημία, κανένας κορονοϊός, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μπράβο αγόρι μου, είσαι το παράδειγμα, συγχαρητήρια. Θα βγει τώρα μεθαύριο και θα πει νοσία από κορονοϊό ο πρόεδρος του Μεξικού και θα ψάχνουμε να βρούμε τα παιδάκια που αγκάλιασε και φίλησε. Ο ανεύθυνος αυτός. Οι Άγγλοι, δεν το είδες. Αυτό πήγα να πω, με πρόλαβε ο Κώστας. Οι Άγγλοι, πάμε σε αυτό το κομμάτι, ναι, το διαβάζω. Μια απίστευτη ανευθυνότητα. Ανευθυνότητα ή σχέδιο. Όχι, πολιτική είναι. Πολιτική ναι. Είναι. Σου λέει θα κάνω αυτό τη Αγέλη. Πώς το λένε αυτό, ότι αν νοσήσουν ναι. οι 6 στους 10, μετά είμαστε OK. Η ανοσία τη Αγέλη. Ναι. Σου λέει να αρρωστήσουν όλοι. Να αρρωστήσουν υπάρχει, όλοι. Μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δικό μου άτομο σπουδάζει στην Αγγλία και ενώ υπάρχουν άτομα που έχουν καρασυμπτώματα, φοιτητές, και θέλουν τα παιδιά να μην πηγαίνουν στη σχολή, τους απειλούν ότι θα πάρεις απουσία, θα μείνεις στο μάθημα και αναγκάζονται και πάνε. Με όλα τα συμπτώματα του κορονοϊού πάνε στα πανεπιστήμια. Ωραία. Τα οποία δεν έχουν κλείσει ακόμα. Τη στιγμή, να μην το ξεχάσω, να σας πω ότι και είναι τσεκαρισμένο, πολλοί Άγγλοι ποδοσφαιρόφιλοι βρίζουν κάθε μέρα το Βαγγέλη Μαρινάκη, τον θεωρούν τον ασθενή μηδέν. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο το δημοσίευμα της Telegraph που έλεγε ότι μάλλον ο ασθενής μηδέν είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είδε το μάτσι Νότιχαμ και μετά πήγε είδε και το μάτσι Arsenal. Και επειδή δεν πρόλαβα να κάνω εξετάσεις της Arsenal, αναβλήθηκε το Manchester City Arsenal και έτσι υπήρξε το όμινο εξελίξεων. Έκανε και χειραψία τον Αρτέτα. Τον βρίζουν, οπαδοί ειδικά της Arsenal, τον βρίζουν πατόκορφα. Είναι τσεκαρισμένο γιατί, ξαναλέω, ο κόσμος ό,τι διαβάζει πιστεύει. Πιστεύει λοιπόν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο ασθενής μηδέν στην Αγγλία. Ένα παράσημο για τον πρόεδρο ακόμα. Μπράβο πρόεδρε. Πρόεδρε το ΠΑΟΚ 24 Λονδίνου το έγραψε το σχετικό άρθρο. Το πρώτο. Εγώ το μετέφρασα το άρθρο. Εγώ το εντόπισα. Μάλιστα, ωραία. Μπράβο. Λοιπόν. Υπάρχει ωραία συνέντευξη το που είπες ΠΑΟΚ 24 του Παναγιώτη Ρονιάδη. Ναι. Ο οποίος ήταν και στη Βαρκελόνη παραχώρησε συνέντευξη στην Αγάπη και αναφέρεται και σε θέματα έτσι ποδοσφαιρικά και τι έκανε στη Βαρκελόνη, αλλά αναφέρεται και γενικότερα για τον κορονοϊό και τι είδε στην Ισπανία, πώς αντιμετωπίζουν εκεί την κατάσταση. Μπήκε στο ΠΑΟΚ 24, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει πολλή δισογραφία σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, πέρα από ειδήσεις που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο στην Αγάπη που αξίζει να τη διαβάσετε. Διαβάζω επίσης ότι αυτός ο ιδιοκτήτης της Hoffenheim, ο τύπος που τον βρίζουν όλοι δηλαδή στη Γερμανία, είναι αυτός που βγάζει το εμβόλιο για τον κορονοϊό τώρα. Η εταιρεία του. Το διάβασα, πώς το λένε. Έτσι γράφεται, ναι, έτσι γράφεται. Ο Χοπ, ο οποίος είναι... η Κούρεβακ. Ναι, αυτή η εταιρεία η οποία λένε ότι η μισή είναι αμερικάνικη και η άλλη μισή είναι γερμανική. Το 80% ανήκει, λέει, σε αυτόν. Και είναι αυτή η οποία αναπτύσσει το εμβόλιο. Μάλιστα έχει πρημοδοτηθεί και με 8 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο, πάρα πολύ ωραία, για κάθε είδος λοιμωδών νοσημάτων, λέει εδώ, διαβάζω το δημοσίευμα, και είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι ήδη είναι πάρα πολύ κοντά και πλέον περνάνε στο να αρχίσουν τα τεστ, τις δοκιμές δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή υπάρχει μια βιασύνη, υπάρχει μια ανάγκη πάρα πολύ μεγάλη. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να αρχίσουν τα εμβόλια, να πούμε ότι ωραία, τον περάσαμε τον κορονοϊό και μετά να βγάζουμε κανένα τρίτο αυτή ξαφνικά από κάπου. Γιατί ναι. Έπρεπε γρήγορα να σώσουμε τον κόσμο κτλ. Και άντε, το αυτή αντέχεται. Γενικότερα να έχουμε άλλες παρενέργειες. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες
αυτές οι καταστάσεις, αλλά την ίδια στιγμή εγώ απορώ πως δεν μπορεί όλο το επιστημονικό προσωπικό του πλανήτη να μην μπορεί να, να μην βρει για κάτι το οποίο θα το βρουν, εντάξει, θα το βρουν. Το βρήκε η συμπατριώτησά μας που είναι στην NASA. Διάβασα κάπου. Που είναι η Ηρακλής. Πού είναι η Ηρακλής. Τα διάχρονα, εδώ που λέμε κορονοϊό, να ετοιμάσει, χρήσατε στο επόμενο μισάωρο λίγο να ακουστεί, είναι 30 δεύτερα. Ναι. Από χθες το έχω δει 50 φορές το βίντεο που ένας κυριούλης το ρωτάνε, θα πάτε σπίτι, και λέει σπίτι. Όχι, λέει, είναι ο άρρωστος κορονοϊός σπίτι. Ω, φοβερό. Ναι, ναι, υπεθερά. Το είδα, η γυναίκα μου. Το είδα, ναι. Πού να το βρω. Αλλά το είπε τόσο αυθόρμητα και τόσο έτσι απροετοίμαστα. Σπίτι, όχι, λέει, είναι άλλη, ο άρρωστος κορονοϊός εκεί. Δεν πάω. Καλύτερα έξω. Είχε του καημένου. Του βγήκε η παντόφλα 30 ετών. Πω, όντως. Λοιπόν. Όχι, λέει, δεν πάω σπίτι, λέει, ο κορονοϊός, λέει, είναι εκεί, λέει, καλύτερα έξω, να πεθάνουμε έξω. Τι τράβηξε ο άνθρωπος. Να σου πω κάτι, είναι αλήθεια. Συγγνώμη, να πω κάτι. Ναι. Το βράδυ δεν θα πάει να κοιμηθεί όμως, θα πάει. Εντάξει, λίγο μουρμούρα. Μπορεί να μην είναι, το είπε κάποιος. Λίγο μουρμούρα, ρε φίλε, το βράδυ, μπορεί να τον ανουρίζει κιόλας. Η βραδινή μουρμούρα. Θα φάει για τη γανιά στο κεφάλι. Κοίταξε με τους συνταξιούχους, Κώστα, το κακό είναι εμείς τη μουρμούρα, ας πούμε, την έχουμε μόνο βράδυ, έτσι. Γιατί γυρίζουμε σπίτι, ο συνταξιούχος την έχει όλη μέρα, ρε φίλε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλη τη μέρα την έχει, γι' αυτό ο καημένος σου λέει, άσε να βγω έξω. Μέρα έχει τα καφενεία. Έτσι, με να γλιτώσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αγωνιστικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, βέβαια έχει κάτι πρωταθλήματα, από ό,τι έχω καταλάβει. Ρωσία. Ναι, γιατί είδα προτάσεις από τους μπεταράδες εκεί πέρα και στο Λοπαοτάρι. Σερβία, στο Σερβία και Τουρκία. Σερβία έχει ακόμα. Σερβία σταμάτησε, είχε όμως. Μέχρι τώρα την Παρασκευή η βράδυ είχε. Σταμάτησε και η Σερβία. Και Μεξικό και τα λοιπά. Παίζουν, παίζει ο κόσμος. Σαββατοκύριακο έχει μόνο Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος. Νέα Ζηλανδία. Και Αυστραλία και κλεισμένο το φιλό, διαβάζω. Ανέβασε κάποιος τον χάρτη, δεν ξέρω αν το είδατε, τον παγκόσμιο χάρτη με τις χώρες που έχουν κρούσματα να είναι με κόκκινο και γράφει λεζάντα, οι χώρες αυτές με κόκκινο έχουν κορονοϊό, στις υπόλοιπες μπορούμε να παίζουμε στοίχημα. Αλλά γενικότερα, εντάξει, είναι ελάχιστη η δράση. Πολλοί έτσι τριτοδεύτερα πρωταθλήματα ή σε εμάς άγνωστα, η Νέα Ζηλανδία που είπε ο Κώστας, η Αυστραλία και δεν ξέρω και αυτά μέχρι πότε θα παίζουν. Πάντως, έχει ενδιαφέρον χθες η είδηση ότι η Τουρκία ζήτησε από την UEFA να γίνει σε εμάς, λέει, το Euro. Δεν έχουμε κορονοϊό εδώ. Ναι, είναι το γονίδιο του Ερντογάν πολύ δυνατό. Έτσι. Αλλά έφαγε άκυρο η Τουρκία από τον Τσέφεριν. Εντάξει, σε λίγο θα ζητήσουν και το NBA, παιδιά, οι Τούρκοι. Να γίνονται σε εμάς οι αγώνες που δεν έχουμε κορονοϊό. Εδώ διαβάζω στη Sun, που δεν είναι και τόσο φιλική φύλλα προσκύμενη στη Liverpool, κάθε άλλο, ότι αν 14 κλαμπ από τις 20 ομάδες στην Αγγλία ψηφίσουν άκυρη την Premier League και τεθούν υπέρ της ματέωσης, δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Μπαίνει η Παύλα που λέει ο Κόλκας. Ήδη πανηγυρίζει η Manchester, πανηγυρίζουν οι Manchester. Εγώ όχι, αλλά οι Manchester πανηγυρίζουν. 30 χρόνια έχω να παράσω. Τυπικά δώστο μου, 25, είμαι στο σύν 25. Δηλαδή ντροπή. Δύο νίκες, λέει, χρειαζόταν για να στεφτεί πρωταθλήτρια και μαθηματικά. Εντάξει, τώρα στη συνείδηση του κόσμου το έχει πάρει. Τώρα για τον τίτλο, εγώ νομίζω ότι θα του το δώσουν. Θα του το δώσουν, λοιπόν. Εμείς δεν δυσκολεύουμε τι έχουμε πάρει στη συνείδηση του κόσμου. παλιότερα. Καλά, Κώστα. Τόσα πρωταθλήματα του κλέψανε στο παρελθόν. Α, μπράβο, είναι τόσο σφαγές εσύ. 15 τελική στην Αθήνα και τέτοια. Έτσι. Έχουν γίνει, παιδιά, και μην το υποτιμάτε. Δεκαετία του 70, όπου δεν υπήρχαν πολύ τα μίντια στη ζωή μας, ναι, γινόντουσαν όρια. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Όχι γινόντουσαν. Μας λένε ο Δημήτρης Μπούζας ότι γινόντουσαν όρια. Δεν το βλέπαμε αυτό. Εμείς δεν είδαμε τίποτα, Στέργιο. Γιατί και τώρα μας λέτε ότι είναι πέναλτι και δεν είναι πέναλτι και εμείς βλέπουμε άλλα πράγματα. Ας δω. Εντάξει. Άλλο στη δεκαετία του 70, Στέργιο, η καλύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Άρης. Είναι γνωστό αυτό. Καλά, εννοείται. Σίγουρα. Και το 79 του κλέψαν το πρωτάθλημα. Με την αλλαγή του συστήματος. Ναι. Δεν άλλαξε το σύστημα, άλλαξε. Ισοβαθμία και τα λοιπά. Ενώ το είχα πάρει εγώ, το πήρε ο Ολυμπιακός. Στον παράδειγμα. Στέργιο, άλλο από τότε να είτε στην Ευρώπη, έτσι είναι. Από τότε, ναι. Και αίτω και όποτε παίζει με καρδιά και. Και όποτε παίζει με πάθος δεν χάνει ποτέ. Δεν χάνει ποτέ, όχι. Δεν χάνει ποτέ. Από πιο πριν να είτε στην Ευρώπη, από την UEPEST. Και είμαι 27 συνεχόμενα παιχνίδια. Από τότε έδρας. Που φάγατε 17 γκολ και γράψατε 9, εννοεί. Εσύ που το ξέρει, ήταν 17.
Έτσι άκουσα. Άκουσα. Και εγώ άκουσα ότι. Να μην σου πω. Ναι, εντάξει. Το σκορ που γράφει πώς ήταν, 9-1. 9-1, το κανονικό. Η UEFA το έγραψε, Κώστα. Είχαμε πιάσει τη UEFA τους παρατηρητές. Ποιους παρατηρητές τότε, δεν υπήρχε τίποτα. Αφού δεν υπήρχε, εσύ που ξέρεις ότι είναι 17. Και πού ξέρω ότι ήταν 9. Και άντε, είναι 17, και τι έγινε. Τίποτα αυτό. Τότε τι. Στο μεταξύ, Κώστα, ξέρεις, αν το κύπελλο αναβληθεί, γίνεται για να μην το πάρει ο Άρης, που το έχει πάρει ήδη. Εννοείται. Με την ίδια λογική που σας κόβανε σας τα πρωταθλήματα είναι. Για τον Άρη, βέβαια. Πήγαμε να πάρουμε το κύπελλο και αλλάξατε το. Βγάλε τον κορονοϊό. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Και όλα τα άλλα που βγήκε ο κορονοϊός και στο πήγαν και το μπάσκετ. Στους ξένους παίκτες της ΚΑΕ Άρης. Τους πληρώσαμε πρώτα και μετά τους δίνουμε άδεια. Είναι, θα τους δώσουμε άδεια, φίλοι, τι κάνουν. Αφού δεν πρέπει να παίξουν. Οι Αμερικανοί θα γυρίσουν σε όλες τις ομάδες, εάν κάποτε έχουμε πάλι πρωτάθλημα που νομίζω δεν θα έχουμε. Θα σωθούμε μια χαρά, Στέριο. Γι' αυτό έχουμε ρεπορτάζ, θα τα πούμε συνέχεια. Το έλεγα και προχθές, παρότι είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει 5 στα 6 και θα σωθεί αγωνιστικά. προκειμένου για την υγεία των Ελλήνων και της χώρας, ας σωθώ έτσι. Αλλά και αγωνιστικά δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Αρχής γινωμένης από το Ρέθυμνο, αν γίνει ποτέ το μάτς, είναι διπλό, να ξέρετε. Μαθαίνω ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση. 31 Μαρτίου που θα παίξετε, γιατί μέχρι τις 30 έχει διακοπή. Μετά θα παίξετε, 31. Ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος όποτε και αν παίξει να πάρει τις νίκες που χρειάζεται για να σωθεί στο παρκέ. Τώρα, αν τυχόν αποφασιστεί για το κοινό καλό να μην πέσει κανένας, εντάξει. Τι να κάνουμε. Ας σωθούμε έτσι. Έτσι. Ωραία. Μια χαρά. Μετά στο δεύτερο. Στα χαρτιά δηλαδή. Στα χαρτιά, όχι, βέβαια. Όχι στα χαρτιά. Στα χαρτιά θα σωθεί. Τελευταίος είσαι. Και άμα ισχύσει διακόπτω πρωτάθλημα και πέφτουν οι δύο τελευταίοι. Στον χρόνο θα σας λέμε χάρτινους. Κώστα. Και αν ισχύσει. Και ο Άρης είναι σε θέση που. Ναι, αυτό λέω. Και ο Άρης, εννοείται. Σκέφτεσαι να πούνε ότι πέφτουν οι δύο τελευταίοι. Ναι, δεν νομίζω να γίνει αυτό. Ναι, και εγώ δεν το νομίζω. Δεν θα γίνει αυτό. Θα το δώσουμε το ρεπορτάζ στη συνέχεια τώρα. Να τελειώσουμε την πρώτη ώρα. Ναι. Και μετά να πούμε τι θα γίνει. Γιατί υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχει προβληματισμός. Γιατί κάποιοι λένε να τραβήξει χρονιά τέλη Μαΐου. Όταν θα τελειώσει ίσως το μεγάλο κύμα. Κάποιοι λένε να τελειώσει η σεζόν από τώρα. Υπάρχει θέμα γενικότερα. Παντού υπάρχει θέμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι στην Ελλάδα το κατά πόσο θα επεκταθεί ο ιός στις επόμενες, από ό,τι βλέπω, 2 εβδομάδες. Εκεί είναι το κρίσιμο. Οι 2 επόμενες εβδομάδες, αυτές δηλαδή που διανύουμε αυτή τη στιγμή, είναι το σημείο στο οποίο θα πρέπει άπαντες να δείξουμε και μια προσωπική ευθύνη απέναντι και στο συμπολίτη μας, αλλά και στις οικογένειές μας και στους δικούς μας ανθρώπους. Όλοι έχουμε ηλικιωμένους οι οποίοι βρίσκονται στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας. Για αυτούς κυρίως πρέπει να το κάνουμε. Εννοείται. Και τα πιο νέα παιδιά που αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν να βγουν έξω ή οτιδήποτε άλλο. Okay, όσοι έχετε αυλές ή οτιδήποτε, βρίσκεται μια διέξοδο σε αυτό το κομμάτι. Τους αφήνετε στην αυλή σας και μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι, τα παιδιά, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα απασχολήσουμε στο σπίτι. Έχω μάθει απ' έξω το FIFA 20, Κώστα, 2 μέρες με τον Χρήστο. Λοιπόν, όντως, είναι μια χαρά. Από εκεί και έπειτα, οι 16χρονοι, 17χρονοι, 18χρονοι, 20χρονοι που βράζει και το αίμα κτλ. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι από το να πιείτε ένα καφέ, από το να βγείτε με το κοριτσάκι σας, το αγοράκι σας ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς και δεν αξίζει να χάσετε τον παππού σας και τη γιαγιά σας. Μετά από μια εβδομάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σκεφτείτε το, ηρεμήστε, βρείτε κάποιο τρόπο να μείνετε στο σπίτι. Εντάξει, υπάρχουν και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, εμείς και να θέλαμε, δεν μπορούμε όλοι να λείπουμε και εμείς θα προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο να έχουμε όσο το δυνατόν έτσι, πιο μικρή παρουσία στο στούντιο. Αλλά βέβαια, θα είμαστε στα ραδιόφωνά σας καθημερινά όλες τις ώρες, χωρίς να αλλάξει το πρόγραμμά μας καθόλου στο Λίμπερο. Αλλά οι υπόλοιποι που δεν έχετε αντικείμενο εργασίας, πραγματικά όπως το λέμε, εργασίας, θα ήταν καλό να μείνετε στο σπίτι. Και τέλος πάντων, κάντε και διάφορα άλλα πράγματα. Η Κατερίνα, χθες με Κώστα, άλλαξε μέσα στο σπίτι, πήρε από εδώ τους καναπέδες, πήγε από εκεί, τους έφερε από εδώ. Ναι, πήγε από ναι. Άλλαξε όλα αυτά. Κάντε τέτοια πράγματα. Αυτό είναι μια πληγή, πραγματικά. Κάντε μια καθαριότητα, κάντε. Τι καθαρότητα, 7 φορές σου γκάρισε και δηλαδή σκούπες, μούπες, εντάξει.
Μετά σου λέει βγαίνουν έξω. Πώς να μην βγω έξω. Κάτσε στο μπαλκόνι, ρε Κώστα. Έχεις και αυλή πίσω. Κάτσε εκεί στο καζόν. 7 φορές. Είχε κρύο, έβρεχε χθες. Γι' αυτό δεν βγήκες. Έβρεχε, δεν μπορούσα να βγω. Ωραία. Πήγα και έκανα περίπατο, έκανα το τζόκινγκ μου. Μπράβο, εντάξει. Σε απόσταση να είσαι από τους υπόλοιπους και μια χαρά μπορείς να το κάνεις. Εδώ νέκρεμαι εγώ που είμαι, μια έχει. Εσύ είναι εκεί πέρα πάνω στο ρετζίκι, είσαι. Ναι, ναι. Σε φάει κανένας λύκος. Λοιπόν. Μου ήρθε μήνυμα με φωτογραφία του Ριχάρδου, του γνωστού. Ναι. Που λέει αγοράζουμε τα χαρτιά υγείας σας σε τιμές κοσμήματος και όχι απλού χαρτιού. Γιατί είναι ένα θέμα και με τα χαρτιά υγείας. Δεν ξέρω τι παίζει, παιδιά, πραγματικά. Παιδιά, εμείς έχουμε. Ο αδερφός, σήμερα θα βγω έξω. Ο αδερφός Κατερίνας έχει μαγαζί. Μπορούμε, έχουμε και χαρτιά υγείας, να ξέρετε. Αν ξεμείνετε, έχουμε τη δυνατότητα να σας εξυπηρετήσουμε στο βαθύλακο. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Χαρτιά υγείας και τα λοιπά, όλα τα έχουμε εκεί πέρα, στο μαγαζί. Μακαρόνια έχουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Δεν χρειάζεται να πάμε ούτε σούπερ μάρκετ ούτε τίποτα. Είμαστε μια χαρά. Εμείς όχι μαύρες αγοράς, χρήσαμε, δεν χρειάζεται να δώσει κάποιον άνθρωπο. Κανονικά. Ένα χαρτί υγείας ή. Κανονικά, κανονικά είμαστε. Ένα αντισηπτικό, κανονικά. Εντάξει. Οι κερδοσκόποι αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι μιας άποψης ότι. Και θεωρώ ότι το έχουν και άλλοι άνθρωποι αυτό. Ότι αυτός ο οποίος θα πάρει με κάποιο αθέμητο τρόπο χρήματα, εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι θα τα χάσω αυτά τα χρήματα από κάπου αλλού. Να τα πληρώσει μετά έτσι. Αλλού. Ναι. Και ενώ θεωρώ ότι κάποια χρήματα που θα τα δώσω για καλό σκοπό θα μου έρθουν πίσω και πολλαπλάσια. Είμαι αυτής της λογικής και αυτό προσπαθώ να κάνω στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή ότι θα μου έρθουν τα χρήματα, το ένα ευρώ που θα δώσω για να βοηθήσω πραγματικά έναν άνθρωπο, θα μου γυρίσει πίσω κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Ενώ αν το φάω το ευρώ γιατί μου έδωσε παραπάνω ρέστα, θα το χάσω διπλό και τριπλό αύριο μεθαύριο από κάτι άλλο. Ναι, αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά. Ειδικά στο κέντρο της πόλης, καταστήματα που άνοικαν κάποτε σε ιατροσύλλογους και μαυραγωρίτες, μια χαρά ακόμα υπάρχουν και δίνουν και κέρδος στους απογόνους. Εντάξει. Υπάρχει και ο διάβολος στην καθημερινότητά μας. Στην πόλη μας χαμός από τέτοια μαγαζιά και διαμερίσματα. Εν τω μεταξύ να πω κάτι, ρε παιδιά. Γίνεται αυτός ο χαμός. Πριν πάμε στον break, γίνεται ο χαμός. Μείνετε σπίτι, οτιδήποτε άλλο κτλ. Και στη Γαλλία ψηφίζουν. Ψηφίζουν, έχουν εκλογές. Δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εδώ άλλο έκανε μαραθώνιο χθες στην Αγγλία, σου λέει, με 6.500 δρομής. Καλά, στην Αγγλία έχουν συναυλίες, παίζουν μικρές κατηγορίες κανονικά ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλλά έχουν αυτή τη λογική. Αυτοί λένε θα το πάνε αυτό τη Αγέλη και τα λοιπά. Ότι θα πρέπει να νοσήσουν οι 6-10. Συναυλίες Stereophonics με 22.000 κόσμου. Είδε όμω τι λένε στην Αγγλία. Σε κλειστό γήπεδο, σε κλειστό γήπεδο. Σε κλειστό γήπεδο. Ωραία. Ότι η Αγγλία. Αναλογικά με τον υπόλοιπο κόσμο και με τον πληθυσμό της. Είναι τα ίδια. Όχι, έχει τις λιγότερες κλίνες. Δεν είναι λίγο σοκαριστικό. Δηλαδή θα έλεγες θεωρητικά ότι η Ελλάδα το έχει αυτό. Αλλά αναλογικά με τον πληθυσμό λέει τον έχει η Αγγλία. Το λιγότερο. Και δεν είναι επανδρομένοι και τα λοιπά για τέτοια ζητήματα οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι, οι οποίοι αλλάζουν τον τρόπο το ρεύμα, οδηγούν από την άλλη πλευρά, έχουν τα συστήματα τους όλα για πόλεμο. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο. Έχουν, λέει, τις λιγότερες κλίνες. Δηλαδή, εντάξει. Και γι' αυτό, επειδή το ξέρουν, λέει, ότι δεν πρόκειται να ανταποκριθούν, πάνε σε αυτή τη διαδικασία της αγέλης. Δηλαδή, να νοσήσουν οι 6 στους 10, από τους οποίους οι 4 θα το περάσουν χαλαρά, ο ένας θα το περάσει βαριά, αλλά θα σωθεί, και ο ένας θα το περάσει βαριά και θα πεθάνει. Και πάνε σε αυτή τη λογική. Σου λέει, στατιστικά θα έχουμε κάποιους νεκρούς. Εντάξει. Ας τους έχουμε. Να το αποφύγουμε. Ας τους έχουμε. Κρίνω, παιδιά, από αυτόν που έχουν βάλει δήμαρχο. Εκεί στο Λονδίνο. Ναι. Πρωθυπουργός τι είναι, ο Μπόρις. Εντάξει, οι άνθρωποι. Δεν είναι πρωθυπουργός πλέον. Και τώρα βγήκαν και πρώην, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκαν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι βοήθεια, Brexit. Ούτε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τίποτα τώρα. Μόνοι τους είναι. Τέλος πάντων. Έχουν το σύνδρομο της αυτοκρατορίας αυτή πάντα. Σωστό. Λοιπόν, σας κλείνω για να πάω σε break και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θυμίζω η Ιντερβέτερ ήταν μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια, slots από 10 διαφορετικά, από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Μαζί μας και ο το Καλογεράς, σέρβις ανοπείο βαφείο ανταλλακτικά. Είναι και μια ευκαιρία. Πας δηλαδή στο αυτοκίνητο αυτή την εποχή. Πας αφήνεις το αυτοκίνητο. Στο φτιάχνουνε. Στο ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκίνητο το καλογεράς.
Δηλαδή βρίσκουμε και τρόπο να κάνουμε άλλα πραγματάκια χωρίς να ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο. Αφήνεις το αυτοκίνητο, είσαι σε μια απόσταση, δεν έρχεσαι σε καμία επαφή, δεν πιάνεις τα χέρια του μάστορα. Παίρνεις το αυτοκινητάκι σου, με το γαντάκι σου, με το αντισηπτικό σου, γύρισες στο σπίτι, στο παρκάρεις, εκεί που δεν έχεις χρόνο να το φτιάξεις. otokalogeras.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Break και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε στην Τρόικα, Λίμπερο 107,4. Θα πάω μαζί μέχρι και τις 2, παρέα με τον Mr. Gold πλέον. Delivery, δεν χρειάζεται να βγείτε από το σπίτι σας, αλλά μπορείτε την ίδια στιγμή να απολαύσετε τον Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, με ένα τηλέφωνο στο 2310-62-85-86. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιρλί, μουσακάδες, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα και κάτι καινούριο από τον Mr. Gold. Επαναλαμβάνω. Από 2,80 ναι. Ημερίδα. Από 2,80 ημερίδα, σωστά τα λέει ο Στέργιος. Και Μαρμαρίδης έπιπλα, 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζομένους. Φροντίζει η χρόνη παραλαβής από το τμήμα παραδόσεων να είναι η πιο σύντομη της αγοράς. Έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Είμαστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ σας απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money στον Μαρμαρίδη με τα εκπληκτικά καταστήματα ανά την Ελλάδα. Ευτυχώς. Το ευτυχώς δεν είναι το κατάλληλο επίρρημα, τα μιλάμε για θανάτους, αλλά το ευτυχώς πήγαινε ότι είναι στο ακόμα 4 οι θάνατοι και δεν έχουμε 5 μέχρι στιγμής στην πατρίδα μας. Το ευτυχώς πήγαινε ότι έχει μείνει ο αριθμός στο 4 και δεν έχει πάει παραπάνω. 331 τα κρούσματα στη χώρα μας. Δεν ξέρω, μου φαίνεται μικρός ο αριθμός σε σχέση με αυτά που βλέπω, ακούω και διαβάζω για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Και μακάρι αυτό να είναι. Δεν είναι μικρό, το απόγευμα θα πούμε και άλλα. Είναι, ρε παιδί μου. Αυτή μέχρι αυτή τη στιγμή λέω εγώ. 100 είπανε, 103 είπανε μόνο προχθές, χθες. Ναι, αλλά τα 55 ήταν από τις προηγούμενες μέρες. Ναι, εντάξει. Εντάξει, 40 τη μέρα και 50 από παλιά. Φαντάζομαι τώρα και πόσα θα βγουν από πάλι από παλιές ημέρες. Γύρω στα 50 τη μέρα βγαίνουν από ό,τι έχω αντιληφθεί, από ό,τι έχω καταλάβει. Βέβαια είναι από αυτούς που εξετάζονται. Έτσι. Ναι, που πηγαίνουν. Γιατί μπορεί εγώ και εσύ να έχουμε τώρα, να έχουμε ή να μην έχουμε καθόλου συμπτώματα ή να έχουμε πολύ ήπια, να μην πάμε ποτέ, να περάσει μετά από δύο εβδομάδες, να το έχουμε περάσει και να μην το ξέρουμε. Γιατί υπάρχει και αυτό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις συναναστροφές μας και ειδικά με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Ο ιός είναι θανατηφόρος για αυτούς που είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία κυρίως και για αυτούς που έχουν προβλήματα υγείας άλλα, για τον διαβητικό, για τον υπερτασικό, για τον νεφροπαθή, για αυτούς τους ανθρώπους που είναι υψηλού κινδύνου. Εδώ ο φίλος μας ο Κρίστοφερ μας ακούει από την Σουηδία. Αλήθεια, Κρίστοφερ, εκεί τι γίνεται με τον κορονοϊό? Και λέει ότι ο κορονοϊός θα χτυπήσει τους γέρους και τις γριές, Κώστα. Πω. Δεν ξέρω γιατί απευθύνεται σε σένα. Άρα γι' αυτό κλείσαμε το Ιβανόφιο. Μάλλον. Και το Κατσάνιο. Στο μεταξύ γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, για την Εκκλησία και τις συναθρήσεις των πιστών. Ναι. Και την πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει ένα μέτρο. Κάτι είπαν ότι τις κλείνει, ότι βγήκε απόφαση από την... από την Ιερά Σύνοδο, κάτι τέτοιο. Ότι πάνε να θα τις κλείσουν από σήμερα, κάτι τέτοιο. Ναι, πάντως κάποιος ιερέας που προφανώς δεν είναι και πολύ υπεύθυνος, κάτι έκανε λόγο για διωγμό του Χριστού, για όνομα του Θεού, εντάξει. Από το Μητσοτάκη. Παοξής ήταν, φίλε. Παοξής. Είπε ο Μητσοτάκης διώκει το Χριστό. Εντάξει, δεν θέλω να το σχολιάσω. δεν θέλω να λέω και πολλά γενικότερα για την θρησκεία. Ναι. Άλλος πιστεύει πολύ, άλλος λίγο. Δεν μπορώ να κατακρίνω τον. Οποιοδήποτε. Πάντως διαβάζω ότι ο Αρχιεπίσκοπος της Μαδρίτης λειτουργήσε για πρώτη φορά ψηφιακά, δηλαδή ήταν μόνος του στον Ιερό Ναό και οι πιστοί παρακολουθούσαν μέσω του διαδικτύου. Έχει κανάλι η Αρχιεπισκοπή της Μαδρίτης δικό της στο YouTube. Εντάξει. Τάμπλετ. Από Βρυξέλλες εδώ. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ναι, δηλαδή, από Βρυξέλλες δεν είναι κακό. Πρέπει λίγο να προσαρμοζόμαστε όταν οι καταστάσεις είναι λίγο ακραίες. Στις Βρυξέλλες μου λέει εδώ ο φίλος πάνω από 700 κρούσματα, θα μας ακούει από τις Βρυξέλλες. Μπορούν πολλοί να μπαίνουν και μέσω διαδικτύου, αλλά μου στέλνει την ίδια στιγμή φωτογραφίες από ένα γήπεδο μπάσκετ. Δεν γίνεται παλιό, είναι αυτή η φωτογραφία.
από ένα γήπεδο μπάσκετ Κώστα και από γνωστή αλυσίδα σουηδικών επίπλων κτλ. Που είναι γεμάτο με αυτοκίνητα το πάρκινγκ. Μπράβο, παιδιά. Ωραία. Δεν γράφονται πολλά πράγματα για Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι οργανωμένη εκεί ή αν δεν έχει φτάσει ο κορονοϊός μέχρι εκεί πάνω, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν αναφέρθηκε πολύ η Σκανδιναβία, είναι η αλήθεια. Ναι. Υπάρχει μια εφαρμογή που έχει για όλες τις χώρες που μετράει τα κρούσματα και την εξάπλωση του ιού. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει εκεί. Ναι. Δεν έχουν καταλάβει, λέει, ακόμα το μέγεθος του προβλήματος στο Βέλγιο, μου λέει εδώ ο φίλος που μένει στο Βέλγιο. Βλέπω εδώ στον Α που υπάρχει ένας καθηγητής, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής επιδημιολογίας, που λέει ότι θα έχουμε έξαρση κρουσμάτων σε ένα μήνα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, η Σουηδία έχει 1043. Α, έχει. Το Βέλγιο έχει 1058, η Ολλανδία 1135, η Νορβηγία 1282, η Ελβετία που είναι όλα χήμα, τρία πουλάκια κάθονται αυτοί ο συνήθως, 2217, η Αυστρία 1018, η Δανία 898, η Αυστραλία 375, η Ελλάδα είπαμε 331, η Φινλανδία 269, δες τώρα, η Πορτογαλία 245, η Σλοβενία 219, η Ισλανδία 180, Ισλανδία, η Ιρλανδία 170, η Ρουμανία 158, η Πολωνία 150, Τουρκία 2. Πρόσεξε όμως τώρα, οι χώρες οι οποίες 2-0, οι χώρες οι οποίες μας κουνάνε το δάχτυλο και τα λοιπά για πρόοδο, πολιτισμό, οτιδήποτε άλλο, είναι αυτές οι οποίες αυτή τη στιγμή μου στέλνει ο Κρίστοφερ τώρα που μένει στη Σουηδία, είναι Έλληνας που εργάζεται, ζει και εργάζεται στη Σουηδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο φίλος του Σούντγκρεν, ο Κρίστοφερ, ο οποίος μου λέει έχουν 6 νεκρούς και 992 κρούσματα. Η κυβέρνηση όμως λέει σκέφτεται το οικονομικό και γι' αυτό δεν έχει κλείσει τίποτα. Ναι, γιατί σου λέει θα καταρρεύσουμε. Ναι, πρόσεξε όμως. Όταν αυτές λοιπόν οι χώρες με αυτή την οικονομία, με όλο αυτό το σύστημα, το οποίο έχουν και για την υγεία και τα λοιπά, οι οργανωμένες, γιατί δεν λέμε πολλές φορές στην Ελλάδα τι μπάχαλο είμαστε εμείς και τα λοιπά. Έχουν αυτή την αντίδραση. Την ίδια στιγμή η Ελλαδίτσα δείχνει ότι είναι πολύ πιο υπεύθυνη σε σχέση με αυτούς εδώ πέρα. Και πολύ πιο... περίμενε, Χρήσα, δεν περίμενε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί, στην ίδια πορεία δεν είμαστε, δεν είναι οι υπεύθυνοι. Οι δικοί μας έδρασαν πολύ γρήγορα. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Ναι, όντως πρέπει να αυτό πιστώσουμε. Αυτό λέω, ότι ρε φίλε, κλείσαν τα πάντα κτλ. Ενώ... Και για μένα θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή, ιδίως στο θέμα της εκκλησίας και της κυκλοφορίας στους δρόμους. Ναι, της κυκλοφορίας στους δρόμους τι να κάνει. Δεν μπορείς να το κάνεις, ναι, αυτό που λέει ο Χρήστος. Η κυκλοφορία στον δρόμο δεν μπορείς να κάνει, να επιβάλλεις στρατιωτικό νόμο. Αλλά στην εκκλησία λίγο πρέπει κάτι να γίνει. Μόνο όσοι έχουν εργασία. Δεν γίνεται κόστος. Η εκκλησία είναι κάτι ιδιαίτερο στην Ελλάδα, το ξέρετε όλοι, και δεν μιλάω για το πολιτικό κόστος ή οτιδήποτε άλλο. Καταρχήν δεν ξέρω αν μπορεί να σφραγίσει, να σφραγίσω τους ναούς. Θα πρέπει η εκκλησία να πάρει την απόφαση. Γι' αυτό φώναξε τον αρχιεπίσκοπο και συζητήσανε για να το κάνει η εκκλησία από μόνη της. Στο Βέλγιο μου λέει ο φίλος ότι σήμερα κλείσανε τα σχολεία, τα καφέ και τα εστιατόρια. Σήμερα. Μετά από όλα. Η Βουλγαρία έχει 52, για να σας συνεχίσω. Η Αλβανία 51. Η Λευκορωσία 36. Η Λετωνία 34. Η Γεωργία 33. Η Κύπρος 33. Η Αρμενία 30. Η Βοσνία 24. Μολδοβία 23. Μολδαβία. Ωραία, η Μάλτα, φίλε. 21. Μολδαβία. Τα Σκόπια 19. Τα Σκόπια 19 που ξαναλέω που έχουν. Αποδεδειγμένα στα Σκόπια που μέχρι χθες, μέχρι το Σάββατο, ήταν ανοιχτά τα καζίνο και φεύγαν οι δικοί μας από εδώ, πηγαίναν στα καζίνο εκεί και ξαναγυρνούσαν μετά. Τώρα κλείσαν τα σύνορα. Χθες κλείσαν τα σύνορα και με Αλβανία και με Σκόπια, γιατί μέχρι χθες πήγαινε ο άλλος στο καζίνο, ρε φίλε, στο τέτοιο. Ναι, στο Γεύγενη. Και στη Βουλγαρία πηγαίναν για καφέ και για ψώνια. Ναι, δηλαδή έλεγε, φίλε. Εντάξει. Δεν υπάρχει η αντίληψη. Δηλαδή πρέπει πραγματικά να έρθει στον ποπό μας, πώς να το πω, ρε παιδί μου, πιο λαϊκά, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή τώρα που η Ελένη Μενεγάκη κάνει με γάντια εκπομπή, πάλι και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει. Δηλαδή. Εντάξει.
να περάσει ένα μήνυμα και αυτή τώρα να ναι. δείξει ότι. Άμα, από αυτή την άποψη το δέχομαι. Από αυτή την άποψη, ναι, το δέχομαι. Ναι. Γιατί η Τουρκία ανακοίνωσε 18 κρούσματα. 18. Ναι. Εσύ κάτσε. Η Λιθουανία 14 και η χώρα στον κόσμο με τα λιγότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι το Σουδάν που όλοι πεθαίνουν από την πείνα. Ένα. Το Νεπάλ 1, Αντίγκουα, Μπαχάμας, Μπουτάν, νησί Κάιμαν, Κονγκό, Κώστα, αυτή δεν Γουινέα, Γκαμπόν, Γιβλαρτάρ 1, το Βατικανό 1, Λιβηρία, Μαυριτανία, Μαγιότ, Μογγολία, Τόγκο και Virgin Islands. Και άμα ήταν ένας φίλος μας, θα το ρωτούσαμε τις πρωτεύουσες από όλες αυτές τις χώρες. Νομίζω ότι και σίγουρα θα έλεγε, τα θυμάμαι ρε, τα θυμάμαι, είναι έτσι. Το Μπακόκο. Όλα τα ξέρει. Η μία συνάδελφος μπορεί να έλεγε, Κώστα, η Νέα Κορέα. Η Νέα Κορέα, βέβαια. Η Νέα Κορέα. Αν διάβαζε η Νέα Κορέα, η Νέα Κορέα θα έλεγε. Η Νέα Κορέα και οι αγώνες που έγιναν στην Ισταμπούλ, της Τουρκίας. Μια καλή φίλη μου, όταν κάναμε στο Άρης FM και έπαιζε ο Άρης στο Τρότχαϊμ με τη Ρόζεμπορκ, είχε πει ότι το Trondheim είναι μάρκα αυτοκινήτου. Οπότε εντάξει. Οπότε μην πηγαίνετε μακριά. Εντάξει. Μου στέλνει ο φίλος του Δημήτρης δημοσίευμα και λέει ότι σήμερα το πρωί είχαμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Κιλκής από νεαρή φοιτήτρια που επέστρεψε από τις Βρυξέλλες. Μιας και λέμε για Βέλγιο. Είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού στο Κιλκής, σήμερα το πρωί καταγράφει. Το Κιλκής! Και αυτό με τις αεροπορικές πτήσεις πρέπει να ελεγχθεί λίγο. Ω, το Κιλκής είναι δίπλα στο Βαθύλακο. Ναι, ναι, χρήσιμο, το πρόσεχε. Λοιπόν, και για να πούμε και τα κρούσματα τα μεγαλύτερα, ναι. Η Κίνα έχει 80.880, έχει 3.213 νεκρούς, έχει 67.769 που έχουν αναρρώσει πλήρως. Ωραία. Και έχουν 3.226 σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή η Κίνα, η οποία όπως είδατε χθες και στα δελτία ειδήσεων προφανώς, αρχίζει και κλείνει τα προσωρινά νοσοκομεία, γιατί θεωρούν ότι σιγά σιγά το ξεπερνούν. Μα εδώ λέτε πόστα ότι οι Κινέζοι τέλος του μήνα θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα, ενημερώνονται οι παίκτες, αυτό είναι αλήθεια, σιγά σιγά να επιστρέψουν. Ναι. Η Ιταλία έχει 24.000 κρούσματα και 1.809 νεκρούς. Το Ιράν έχει 14.991 κρούσματα, 853 νεκρούς και ακολουθεί η Ισπανία, 8.794 κρούσματα, η Νότιος Κορέα, 8.236. Η Βόρειος Κορέα ούτε ένα. Αφού είπαμε, 1-0, 1-0, 1-0. Η Γερμανία, 6.215, η Γαλλία, 5.423, οι Ηνωμένες Πολιτείες, 3.802 και όπως είπαμε μετά, η Ελβετία 2.217 και η Αγγλία 1.391 και 35 θανάτους έχει η Αγγλία. Η νεαρή φοιτήτρια στο Κιλκής που ήρθε από Βρυξέλλες μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης ότι ήταν και μέλος του Super 3. Έτσι απλά το καταγράφουμε, φυσικά δεν έχει κανένα ρόλο. Περαστικά στην κοπέλα. Άρης για θρησκεία Κιλκής Super 3. Έτσι κανονικά. Ναι. Αλλά επειδή μας έχετε κλείσει τους συνδέσμους, ευτυχώς δεν ήρθε σε επαφή με τα άλλα παιδάκια του συνδέσμου. Για να πούμε και κάτι αθλητικό, πριν μας πει ο Κώστας στο επόμενο μισάρο και τελευταίο τι συμβαίνει στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει ρεπορτάζ, φαίνεται να υπάρχουν διεργασίες, φαντάζομαι τα ξέρει καλύτερα ο Κώστας από μένα, έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΨΑΚ και λέει ότι θα φροντίσουμε ώστε κανένα συνάδελφος να μην μείνει απλήρωτος, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν και μεγαλομέτωχοι που θα θέλουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, να μην δώσουν κάποια χρήματα συμβολέων για τους τελευταίους μήνες. Αν και αναφέρει τώρα ή μετά. Αναφέρει ο ΨΑΚ ότι το πρώτο μέλημα φυσικά είναι η υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα και το μπάσκετ κτλ. Γιατί χωρίς τον κορονοϊό πληρώνονταν. Α, μπράβο. Δεν ξέρω. Αναφέρω απλά κοίταξε την... τώρα το οικονομικό κομμάτι της επιδημίας είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ δυστυχώς το επόμενο χρονικό διάστημα και όχι μόνο στον αθλητισμό. Είναι φανερό ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ότι κλείνουν δουλειές, ότι δεν δουλεύουν μαγαζιά, ότι ο κόσμος δεν πληρώνει κτλ. Άρα εννοείται ότι και στις ομάδες θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Και για τον Παναθηναϊκό που προχθές έφυγε ο Πιτίνο, που λέγαμε για τον Πιτίνο. Α, ναι, για πες μας λίγο. Έγραψε ο Τιλέινι ένα tweet ότι τους κρέμασε και έφυγε και μετά έγραψε ένα άλλο που είπε ότι προφανώς και έφυγε γιατί δεν έχουν απληρωθούν μήνες. Και τόλμησε μετά. Και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, έτσι, δεν μιλάμε για τον Ηρακλή, τον Άρη. Ναι.
Οπότε καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα υπάρχει και στις ομάδες. Και υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο ιδιοκτήτης λέει: ρε φίλε, αυτό δεν παίζει το πρωτάθλημα. Τι να σε πληρώσω, πώς να σε πληρώσω, από πού να σε πληρώσω. Ο παίκτης λέει ότι όχι, έχω κανονικά συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο. Εάν το πρωτάθλημα ακυρωθεί, τότε πάμε σε ένα νομικό κικαιώνα, σε ένα γαϊτανάκι που ο άλλος θα πει ότι όχι, έχω συμβόλαιο, ο άλλος θα πει ναι, αλλά το πρωτάθλημα διακόπηκε, άρα δεν σε πληρώνω. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα υπάρχουν. Να σου πω κάτι. Κανονικά, εφόσον διακοπεί το πρωτάθλημα, okay, έχω συμβόλαιο, δεν πρέπει να πάρει τα δεδουλευμένα του μέχρι 15 ναι, Μαρτίου, παράδειγμα, και μετά. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Δεν γίνεται δηλαδή τον Απρίλιο και τον Μάιο να πληρωθεί. Όχι, δεν θα έχει πρωτάθλημα. Δηλαδή, τι να πληρωθεί. Είναι σαν να είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παράδειγμα, που δεν έχει συμβόλαιο. Είναι μέχρι 30 Ιουνίου τα συμβόλαια. Δεν γίνεται, ρε, στο ποδόσφαιρο εννοώ, έτσι. Συμφωνώ, εγώ συμφωνώ, όμως μέσα το συμβόλαιο λέει ότι ενοικιάζεις εντός εισαγωγικών τις αθλητικές υπηρεσίες του αθλητή ανεξαρτήτως υποχρεώσεων. Πάρ' τον και έχει τον να κάνεις τουρνουά, να μαζεύεις λεφτά, να κάνεις φιλικά, να κάνεις τουρνέ, να κάνεις, να τον έχεις να κάθεται. Έτσι λέει η πλευρά των παιχτών, ότι ενοικιάζονται οι υπηρεσίες τους μέχρι ένα χρονικό διάστημα ανεξαρτήτως υποχρεώσεων. Απλά λέω ότι πρέπει να είναι στην ΕΠΗΣ κτλ. Τώρα, οι ομάδες ωστόσο θα πούνε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημο πρωτάθλημα και επίσημες αγωνιστικές δραστηριότητες και έχουν κλείσει όλα και οι μεγάλες ευρωπαϊκές οργανώσεις, δεν μπορούν να πληρώσουν. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Μόλις τώρα μας ενημερώνει ο Νίκος Μοσχοβίτς ότι έχουν άδεια και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως έγινε νωρίτερα και με τον Άρη. Τους ξένους και τους Έλληνες, το πότε θα γίνει το πρωτάθλημα δεν το ξέρει κανείς. Είναι λογικό οι παίχτες να έχουν άδεια. Εμείς δεν δίνουμε σε κανέναν. Όλοι εδώ. Εντάξει, προετοιμάστε για τα play-offs, Κώστα. Εμείς έχουμε άλλα θέματα στον ΠΑΟΚ. Θα μας τα πεις αργότερα. Εδώ να βάλω το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, θα γνώριζε τη δεύτερη ήττα του στο πρωτάθλημα. Τι λέμε τώρα. Ναι. Γράψτε, Κώστα, κάτι για τον ξαναλέω και τον Hall of Famer, Πιτίνο. Τον καθηγητή αυτό. Πες μας τι έγινε με αυτόν τον Κώστα όμως. Δεν μας είπες. Είπες να μας πεις το story. Δύο μήνες. Τι έγινε, παιδιά. Βρήκε. Ο άνθρωπος ήθελε πάντα να γυρίσει, να καθαρίσει το όνομά του. Το είχαμε πει στην Αμερική μετά το σκάνδαλο που είχε γίνει. Αφού αθωώθηκε και μετά, με το σκάνδαλο τέλος πάντων απαλλάχθηκε. Τότε που ήταν προπονητής σε κολεγιακή ομάδα. Λοιπόν, ο σκοπός του ήταν να καθαρίσει το όνομά του και να επιστρέψει στην Αμερική καβάλας άλογο. Η Ευρώπη του έδωσε ένα καλό δικαίωμα και ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στην επικαιρότητα. Νίκη, είναι γνωστό ότι είναι πολύ καλός στις δημόσιες σχέσεις, πολύ ομιλητικός, πολύ έτσι Twitter κτλ. Οπότε είναι προφανώς ο σκοπός του έχει επιτευχθεί. Ο Πιτίνο απέδειξε το παπατζιλίκι που υπάρχει με όλους αυτούς του κολεγίου, Κώστα. Σιγά τους προπονητές. Σιγά τους προπονητές. Με τα παιδάκια. Άσε μωρέ τώρα. 30 πόντους τον διέλυσε η Τσέσκα. Που μας το δίνεις και άσο. Ή όχι μόνο. Απλά το NCAA είναι ένα άλλο πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο εμείς δεν το πολύ παρακολουθούμε. Να κάτσε εκεί, στο NCAA. Είναι όλοι πολύ θεωρητικοί, όλοι είναι δάσκαλοι του μπάσκετ και άμα δεις οι περισσότεροι στα κολέγια, είναι πάνω από 5-10 χρόνια προπονητές. Δεν είναι ένας και αλλάζουν. Πες μου ένα τέτοιο προπονητή που έχει πετύχει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη? Ναι. Κανένα. Τι πέτυχε? Που παραλίγο να χάσει από τον Άρη στο Παλέ. Τον πήρε τα πάντα στην Ελλάδα. Τι πήρε τα πάντα? Τα πάντα στην Ελλάδα τα παίρνω και εγώ προπονητής του Παναθηναϊκού. Με Γιαννακόπουλο και Βασιλακόπουλο. Δεν νομίζω. Με και τον Ολυμπιακό στην Α2 έστειλε, ρε φίλε. Τι πήρε τα πάντα? Έκανε πορεία στην Ευρωλίγκα ενώ τον είχαν τελειωμένο. Εκπληκτική πορεία έκανε. Φέτος θα προκρινόταν στους 8 της Ευρωλίγκα, θα έπαιρνε τα πάντα στην Ελλάδα. Και τι άλλο να κάνει? Ποιος θα προκρινόταν, Κώστα? Σαν όκτος με το ζόρι. Είναι σαν τον Ολυμπιακό επικόκαλη που έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Λεμονής και ο Αλέφαντος. Ο Λεμονής και ο Αλέφαντος παίρνε το πρωτάθλημα με κόκαλη. Και ο γυμναστής που δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Σουγκέιρα που μας πήρε και το κύπελο εδώ μέσα με Μπάγκεβιτς εμείς. Ακόμα ροχαλίζει ο Μπάγκεβιτς στον πάγκο. Ναι, τι. Τα πάντα. Ναι, δεν είπαμε, ο Μπάγκερ θα δει. Ποιο θα δει, εγώ. Μπάγκερ, ναι. Μήνυμα από το φίλο του Δημήτρη. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ εμείς στη Γερμανία είχαμε κοντά στα 4.500 κρούσματα. Ο κόσμος, βέβαια, εδώ μπήκε σε καραντίνα μόνος του. Γερμανική πειθαρχία. Ναι. Φοβερή. Επίσης, είπε η Άγγελα, θα προσβληθεί το 60% του πληθυσμού της Γερμανίας. Όλοι το λένε αυτό πλέον.
λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Έτσι πάει η κατάσταση. Πολύ στη Γερμανία. Λοιπόν, πάμε στο break των 1 και 30, των 9.30. Και πάμε, θα επανέλθουμε ναι. για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να μας πει ο Κώστας γενικότερα για τον μπάσκετ, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, τα σενάρια που υπάρχουν για ολοκληρωτική ματέωση του πρωταθλήματος για να σωθούν ο ΠΑΟ και ο Άρης. Βρήκαμε τον τρόπο. Γιατί όπως έλεγαν και οι άλλοι, αλλιώς δεν σωνόμασταν. Και επιστρέφουμε. Ο ΠΑΟ θα σωνότανε. Ναι, 100% βέβαια. Εντάξει, θα τα πω μετά. Πάμε, break. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, Λίμπερο 107,4. Η Τρόικα που έπρεπε να μιλάει υπό φυσιολογικές συνθήκες για το τι έγινε στην πρώτη αγωνιστική των play-off, για το μεγάλο διπλό του Άρη μέσα στο Περιστέρι και τη νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στο Ρέθινο Στέριο. Σίγουρα. Τώρα μιλάει για αυτά τα πραγματούδια που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό. Για να κρατάει συντροφιά σε όλους εσάς που μένετε στο σπίτι και πρέπει να μείνετε στο σπίτι και πρέπει να συνεχίσουμε να μένουμε στο σπίτι όσο μπορούμε. Και εμείς τώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή θα εξαφανιστούμε με συνοπτικές διαδικασίες για να βρεθούμε στο σπιτάκι μας. Διαβάζω εδώ στο SDNA για ένα καλό και για ένα κακό σενάριο για την εξέλιξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Αύριο υπάρχει αυτή η κρίσιμη στις 17 Τρίτου τηλεδιάσκεψη της UEFA με τις εθνικές ομοσπονδίες, συλλόγους, λίγκες, εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών. Προφανώς θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι σκέφτεται η UEFA και κατ' επέκταση το τι θα γίνει και στα πρωταθλήματα, αν δηλαδή θα πάμε σε μια διαδικασία αναβολής του Euro, κάτι που θα σημάνει αυτόματα ότι οι λίγκες θα μπορούν να πούν ότι το Μάιο και τον Ιούνιο θα συνεχιστούν τα πρωταθλήματα. Εμείς είμαστε η φάση των play-off και των play-out. Κάποιοι άλλοι έχουν κάποιες αγωνιστικές για να ολοκληρωθούν. Γενικότερα, να έχουμε μια εικόνα για το τι μελιγενέστε για τα αγωνιστικά θέματα και ζητήματα στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, Κώστα, τι θα γίνει στο μπάσκετ? Θα παίξουμε. Στο μπάσκετ, παιδιά, η προσωπική μου εκτίμηση δεν θα ξαναδούμε παιχνίδια. Εγώ έτσι βλέπω. Όμως υπάρχει μια γενικότερη ζήμωση η οποία συνεχίζεται και θα κορυφωθεί σήμερα και αύριο, γιατί είναι δεδομένο ότι εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να ακυρώσεις μια χρονιά, έτσι. Ούτε βέβαια είναι εύκολο να την παίξεις τέλη Μαΐου και Ιουνίου, όπως λένε. Ναι. Γι' αυτό γίνονται συνεχώς σκέψεις. Η εκτίμηση των περισσότερων ομάδων είναι, γι' αυτό άλλωστε και φεύγουν οι παίκτες, ότι δεν θα ξαναγίνει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό πάμε στο επόμενο επίπεδο που είναι πώς θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, τι βαθμολογία θα ισχύσει, τι θα γίνει του χρόνου, ποιοι θα πέσουν, ποιοι θα ανεβούν, μήπως υπάρξει αναδιάρθρωση, μήπως αυξηθούν οι ομάδες, τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, τι θα γίνει με την Α2, γιατί έχουμε και αυτά τα πρωταθλήματα, μην το ξεχνάμε. Με τον Ολυμπιακό, δεν είναι μόνο η Α1, δηλαδή. Πρέπει και η ΟΚ να αποφασίσει, Α2, η εθνική, η γυναικεία, είναι απ' όλα. Τώρα, ας πούμε, βγήκε ένα σενάριο για το NBA. Ναι. Το οποίο λέει ότι μπορεί να γίνει μέχρι τον Αύγουστο να γίνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή αρχές Αυγούστου να γίνουν οι τελικοί του NBA. Μάλιστα. Ωραία. Και πώς θα πάνε διακοπές τα παιδιά μας? Οπότε οι NBA δεν έχουν ανάγκη από διακοπές. Είναι όλοι, ναι. Τα παιδιά μας έτσι αλλιώς... Υπάρχει και το θέμα της εθνικής. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα προολυμπιακό, γιατί λέγαμε για τον Πιτίνο πριν. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν θα γίνει το προολυμπιακό, δυστυχώς. Θα μείνουμε εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε δεν υπάρχει ούτε Πιτίνο, γιατί θα ούτε Μητίνο, θα ούτε Ολυμπιακοί. Τέτοιο σενάριο. Ορίστε. Γιατί θα γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες. Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβριο. Τότε που θα έχει έξαρση ο κορονοϊός σε όλες τις χώρες. Το Σεπτέμβριο. Σταμάτα, ρε Κατέμι. Έτσι λένε. Το θέμα είναι ότι θα γίνει, δεν θα γίνουν τα προολυμπιακά, μάλλον πιθανότερο. Το προολυμπιακό, να πούμε ότι έχει οριστεί να γίνει Ιούνιο. Στον Καναδά έχει κρούσματα. Ναι, πώς δεν έχει. Έχει, είμαστε. Εκεί δεν θα παίζαμε. Στην Βικτόρια εννοείς. Πού θα παίζαμε. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί, μάλλον να μην δούμε τον Πιτίνο, δηλαδή, Κώστα.
Όλα γίνονται, ναι, για να μην ξαναδούμε τον Πιτίνο. Να πάει, θα το αντέξουμε. Να πάει στο φοβερό κολέγιο του Αϊώνα. 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 Πήγε. Ναι. Και. Έχετε μεταξύ αντιληφθεί ότι οι Κινέζοι φεύγουν από την Ευρώπη και πάνε πίσω στην Κίνα. Τώρα. Η Βουχάν, λέει, η ομάδα που είχε φύγει από την περιοχή εκείνη που έγινε η έξαρση, είχε πάει, λέει, στη Μάλαγα, στην Ισπανία. Για να προετοιμαστεί, ναι, και για να μην επηρεαστεί από την πανδημία στην Κίνα. Και τώρα φεύγουν από την Ισπανία και πάνε πίσω στην πατρίδα τους, γιατί πλέον η Κίνα δεν έχει κρούσματα. Εγώ πάντως δεν θα έπαιζα κόντρα στην Γιουχάν Βουχάν, όπως λέγεται. Αν μου ποδοσφαιριστή ή βασιλεμπόρηση, γιατί δεν ξέρω, αρχίζω να μπάσκετ. Τους έχουν εκεί στα αεροδρόμια, φεύγουν, λέει, τώρα μετά από 1,5 μήνα, λέει, στη Μάλαγα. Φεύγουν τώρα από την Ισπανία γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια και γυρίζουν πίσω. Η ομάδα λέγεται Βουχάν Ζαλ. Παίζει με την ομάδα και ζαλίζεσαι, δηλαδή. Ναι, αυτοί έχουν ζάλι. Η Κίνα, είδαμε όμως όσο το αντιμετώπισε, έτσι, με τις απόχες τους πιάνανε. Όντως. Σε αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Κώστας για απαγόρευση κυκλοφορίας, διαβάζω ότι ο Μακρόν σκέφτεται να το εφαρμόσει, γιατί είναι αλήθεια ότι και οι Γάλλοι δεν είναι πολύ. Αφού ψηφίσανε πρώτα όλοι σήμερα. Χθες πήγαν, ψηφίσαν όλοι και τώρα θα έχει απαγόρευση. Δεν γίνονται. Και θα υπάρχει, λέει, γαλλικό στρατός και αστυνομία στους δρόμους για να απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με προεδρική πηγή. Και έτσι πρέπει, παιδιά. Έτσι πρέπει. Μόνο με χαρτί από το στρατό θα κυκλοφορείς και θα λες ότι πηγαίνω στη δουλειά μου. Πάρε, πού είναι το χαρτί, ορίστε, πού είναι η δουλειά σου εκεί. Ωραία, περάστε. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πριν από λίγο, η ανακοίνωση από την αναπληρώτρια του κυρίου Πέτσα, ο οποίος είναι με, ναι, καραντίνα στο σπίτι του. Σε καραντίνα, είναι, η γυναίκα του. Η γυναίκα, ναι, του είναι, έχει προσληθεί. Εντάξει, κάτι που δεν μας απασχολεί εμάς στην Θεσσαλονίκη. Αναστολή του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο οι ναοί να μείνουν ανοιχτοί μόνο για ατομική λατρεία και για τέλεση απαραίτητων μυστηρίων με τον απαραίτητο κόσμο. Άρα να μην υπάρχει θεία κοινωνία. Αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό. Δεν το λέμε, αλλά αυτό εννοούμε, ναι, προφανώς. Η αναστολή λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Τι εννοούμε εμπορικών καταστημάτων? Και υποχρεωτικός κατοίκον περιορισμός για τα καταστήματα που μπαίνουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Υποχρεωτικός κατοίκον περιορισμός για 14 ημέρες όσων μπαίνουν στην Ελλάδα. Περίμενε λίγο αν το έχει αυτό, αν μπορώ αυτό να το. Ναι. Όσοι μπαίνουν στην Ελλάδα καραντίνα 14 ημερών. Ναι. Σημερινή τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η κυρία Πελώνη το ανακοίνωσε. Επίσης, αποφασίστηκε η αναστολή της εφαρμογής του μέτρου του δακτυλίου μέχρι το τέλος Απριλίου. Η αναστολή για 2 εβδομάδες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ. Τώρα καταλαβαίνουν οι αγρότες, δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Τους, ναι, δημοσιογράφους. Ο κύριος Πέτσας, η γυναίκα του βρέθηκε. Ναι. Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή. Τα ίδια πράγματα με τέτοιο είναι. Με πολλά λόγια. Το μετρό στην πόλη μας θα λειτουργεί. Το μετρό δεν λειτουργεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Το κάναμε αχάριστη. Γιατί αν λειτουργούσε τώρα, θα σκέψεις πόσα κρούσματα θα είχαμε. Ενώ τώρα δεν έχει. Μείον ένα πρόβλημα η Θεσσαλονίκη. Είδες. Αχάριστε. Ορίστε. Για μας δουλεύω. Για την υγεία σου. Για την υγεία σου το έκανε. Μαζί με τον κορονοϊό που θα φύγει, θα έρθει και το μετρό. Ναι. Δεν θέλω να σχολιάσω για το μετρό. Ο Ιερώνυμος είναι έτοιμος να πάρει την ευθύνη πάνω του για να στολή λειτουργία των εκκλησιών. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Άλλωστε. Μπορούμε να πιστεύουμε και να προσευχόμαστε από όπου και αν βρισκόμαστε. Δεν χρειάζεται να είμαστε στην εκκλησία. Η πίστη είναι κάτι που μπορεί να εκφράζεται σε οποιαδήποτε θέση και οποιαδήποτε κατάσταση και οποιαδήποτε μέρος. Γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν πειθαρχούν ιδιαίτερα και γεμίζουν οι εκκλησίες. Ξαναλέω, το σέβομαι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να πείσεις μια γιαγιά 70-80 χρονών να μην πάει τις μέρες που διανύουν, γιατί πλησιάζει και το Πάσχα συν της άλλης. Εκεί τι θα γίνει, δεν θα έχουμε αρνιά και αυτά, μαζόξεις. Κανονικά. Είναι θέμα και αυτό. Πάντως, εδώ διαβάζω. Είμαστε δήλωση. Και εμείς που νηστεύουμε, Στέριο. Αν δεν νηστεύεις, Κώστα. Εγώ διαβάζω πώς, δήλωση πώς του. Πώς και πώς το περιμένω το αρνάκι, μην μου κάνεις τέτοια. Εντάξει, το φάζε, φίλε, οικογενειακός. Λοιπόν, απλά ο παππούς ήταν σε μια απόσταση. Λοιπόν, ο Θοδωρής Φέρης, που είναι ένας από αυτούς που νοσούν πλέον εδώ και 5-6 μέρες, φίλος μας όντως, Αριανάκη, λέει ότι το περνάει ήπια ο ίδιος και τα λοιπά, μένει στο σπίτι για να μην κολλήσει κάποιον άλλον και ξέρω εγώ. Αλλά διαβάζω κάτι το οποίο αν ισχύει είναι σημαντικό, ναι, ότι 14 μέρες χρειάζεται για να περάσει. Όντως.
και αποκτά ανοσία μετά. Όχι, δεν είναι σωστό. Είσαι σίγουρος? Ένας που πέθανε, το ξαναπέρασε, όχι στην Ελλάδα, το έχω διαβάσει στην Κίνα. Καλά, όχι, μπορεί να είσαι άλλος, ρε φίλε. Να αναγυρνάει. Όχι από τον κορονοϊό. Εντάξει. Δεν πεθαίνεις. Καταρχήν δεν πεθαίνεις από αυτό. Πεθαίνεις όταν έχεις ζήτημα, θέματα, προβλήματα, ειδικά στο αναπνευστικό σου, από εκείνο. Όχι από το, από το μικρόβιο. Δεν σε σκοτώνει το μικρόβιο δηλαδή. Σου προκαλεί όμως τέτοιες αναπνευστικές λοιμώξεις και τα λοιπά που οδηγούν στο θάνατο. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Πάντως μία φίλη μας, Κώστα, περισσότερο φίλη σου θα έλεγα, δεν θα χάρηκε πολύ όταν διάβασε για τον Φέρι ότι κουβαλάει κορονοϊό. Καλά, συγγνώμη, γίνονται αυτά. Περασικά στον άνθρωπο. Γίνονται αυτά. Κάτι selfie, κάτι επισκέψεις στα μαγαζιά που τραγουδούσε. Βγήκαν selfie, Όπου παραλίγο να πάω και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Φίλη του Κώστα, φίλη του Κώστα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πριν 6 μέρες κόλλησε. Κώστα, πότε είναι η selfie? Η selfie είναι πρόσφατη. 4 μέρες, 5. Ωραία. Είναι πρόσφατη. Ωραία. Ήταν, λέει, ένας φίλος του Φέρι, τον κόλλησε, λέει πως τον κόλλησε. Και κόλλησε άλλους 10, λέει αυτός. Ωραία. Ωραία. Η αντιδράση του Παναθηναϊκού για τον Πιτίνο ποιες είναι, τι το Γιαννακόπουλος έβρισε. Δεν υπάρχει. Ποιο Πιτίνο, ποιος ασχολείται με τον Πιτίνο? Εσείς οι μπασκετικοί, Κώστα, ο Χολοφέιμερ. Οι Αθηναίοι μπασκετικοί που δεν έχουν να γράψουν και γράφουν, όλο αναλύσεις και αχ καλέ και αυτά και τέτοια. Ναι, αναλύσεις. Άμα γινόταν αυτό στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη, ξέρετε πώς θα γράφαν τα site. Παράτησε τον Άρη ο Πιτίνο. Τον ΠΑΟΚ και στον Άρη έχουν γίνει χειρότερα, άστο, μην το ψάχνεις. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει. Πρόσεχε, με πληρωμένο, με. Έχει γίνει. Με τον Ιβάν Ζαβή, με τον Λουτσέσκου. Έγινε, ναι. Εντάξει. Αλλά εκείνο έφυγε πια και καλή, ρε φίλε. Δεν έφυγε στη μέση τη περίοδου, στο τέλος έφυγε. Εγώ θα πω χρήση αθηνικό στα μπράβο στον Πιτίνο, Παναθηναϊκό από τη μία και Εθνική από την άλλη. Και αν χρειαστεί, πάμε και σε κολέγιο. Και αν χρειαστεί, ξανά στον Παναθηναϊκό και στον άνθρωπο. Και είμαι και 70 χρονών. Κοίταξε, ο Πιτίνο δεν φέρθηκε καλά. Αυτό θα κρατήσουμε μόνο. Δεν ήταν σωστό. Η στάση του δεν ήταν σωστή. Τώρα από εκεί πέρα, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός θα πουλήσει και μια μεγαλομανή στάση πάλι. Θα πει: είμαστε μεγάλη ομάδα. Εμείς δεν καλή τύχη, δεν ασχολούμαστε. Παίρνουμε το Πεδουλάκι ξανά και μια χαρά. Προχωράμε. Τον Ομπράγκο με κορτάρι. Ποιο αυτό το βαβούρα, πώς το λένε? Το Βόβορα, βαβούρα, πώς το λένε αυτό να. Αυτό θα. Βόβορα θα βάλει αν γίνουν τώρα αγώνες. Ωραία. Αν και ο Πιτίνο θα γυρίσει. Πάντως, Κώστα, φάνηκε και από το μήνυμα του Πιτίνου, το λέγαμε και τις προάλλες. Πάω, λέει, στο Μαϊάμι, κουράγιο αδέρφια μου, τα λέμε. Δηλαδή. Καλά να περάσετε. Δεν θέλει και πολύ μυαλό ότι έφευγε οριστικά ο Πιτίνου. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Το θέμα είναι τι γίνεται εδώ στις δικές μας ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα, παιδιά. Μην στεναχωριέστε για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα έχει, ναι. Αυτοί στεναχωριούνται μόνο για το αν θα πάρουν την Ευρωλίγκα και πώς θα μαλώσουν με τους Ολυμπιακούς. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Πώς θα κάνει περισσότερο ένας κακός τον άλλον. Εν τω μεταξύ, ο DBG έχει βγει φωτογραφία με την αυτοκινητάρα του, βέβαια, αυτό το τεθωρακισμένο που έχει, και φοράει μάσκα σαν αυτή φοράνε, φίλε, για τα δακρυγόνα. Και αν αυτός φοράει αυτή τη μάσκα, Κώστα, που είναι ο φαρμακοβιομήχανος, τέτοια φοράει. Μάσκα που φοράνε τα ΜΑΤ. Εντάξει. Και του γράφει ένας. Και του γράφει ένας. Πάει και λίγο τρέλα τώρα ο DPG 7000. Πάρε ψηλό, πάρε κοντό, διώξε εκείνο, διώξε τ' άλλο. Μάμισε τους όλους, πρόεδρε. Όχι, sorry, αυτό είναι άλλη ιστορία. Βγάλε εμβόλιο, πρόεδρε. Δώσε εμβόλιο δωρεάν στον κόσμο του Παναθηναϊκού, πρόεδρε. Μια χαρά. Παιδιά, ωραία χώρα είμαστε. Είναι δεδομένο ότι ο Δημήτρης δεν έχει ανάγκη να ακούσει κανέναν και κάνει ό,τι θέλει, πουλάει την τρέλα του και τον αποθεώνουν κιόλας. Οπότε. Κλείνω τα εμπορικά καταστήματα από Τετάρτη, Χρυσανθέ. Αυτό δεν το διάβασες. Τι λες, το πρώτο που είπα ήταν. Και αναρωτήθηκα ποια είναι τα εμπορικά καταστήματα τελικά. Τι πάνε να πει εμπορικά. Τι πάνε να πει εμπορικά. Τι, τα σούπερ μάρκετ, όχι. Όχι, όχι. Σούπερ μάρκετ και φαρμακεία, όχι. Τα καφέ που για delivery. Τα καφέ μόνο για delivery. Τα εμπορικά είναι ρούχα, παπούτσια, αυτά. Άρα εντάξει. Και θα λειτουργούν τα εμπορικά μόνο που μέσα τους έχουν, θα έχουν σούπερ μάρκετ και θα είναι ανοιχτό μόνο το σούπερ μάρκετ. Αυτά δεν κλείσανε έτσι κι αλλιώς. Τώρα κλείνουν όλα. Ποια κλείσανε? Τα εμπορικά. Όχι, τα πολυκαταστήματα κλείσανε.
Ναι, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα κλείσανε. Τα Κόσμος και αυτά δηλαδή. Ναι, ναι, κλείσανε. Αυτά έχουν σούπερ μάρκετ όμως μέσα. Κλείσανε, κλείσανε. Συγγνώμη, το One Salonica δεν δουλεύει το σούπερ μάρκετ μέσα. Στο Κόσμος δεν δουλεύει το σούπερ μάρκετ μέσα. Δεν το ξέρω. Εγώ διάβασα ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά όταν είναι μέσα σε εμπορικούς χώρους. Αρκεί να έχουν, ναι, και εγώ το είδα. Χωριστή είσοδο να έχουν, λέει. Ναι. Χωριστή είσοδο δηλαδή. Από πού, να έχει άλλη πόρτα. Κάτι τέτοιο. Κώστα, δώσ' μας κάποια συμβουλή που θα πάμε στο σούπερ μάρκετ το μεσημέρι τώρα. Παιδιά, εγώ σε αυτά τα δύο που πήγα, υπήρχε επάρκεια αγαθών, όντως. Υπήρχαν χαρτιά υγείας, η αλήθεια είναι. Αντισηπτικά δεν έψαξα γιατί έχω στο σπίτι. Δεν έχει. Αντισηπτικά και έχει μαντιλάκια, δεν έχει το υγρό. Έχουν τελειώσει παντού. Δεν έχει τζέλ, σοβαρά. Ναι, δεν έχει. Λοιπόν, πουλάω δύο τζέλ. Μεγάλα, μεγάλα κιόλας. Ναι. Έναντι 2 τόνων πέλετ. Εντάξει. Ωραία. Όποιος έχει. Ανταλλαγές, εκεί θα φτάσουμε. Στις ανταλλαγές θα φτάσουμε. Ο φίλος σου τι κάνει με τα πέλετ, Κώστα? Χειμώνας δεν μας ήρθε φέτος. Ο φίλος μου πήγα τις προάλλες και μου λέει τέλη Μαρτίου θα χιονίσει, να ξέρεις. Καλά. Ό,τι πρέπει για τον κορονοϊό δηλαδή. Από αύριο θα σας κάνω και ένθετο για τον κόσμο τι τηλεοπτικές σειρές να βλέπει. Μάλιστα. Πρέπει να οργανωθείς αυτό το κομμάτι, όντως. Και ταινίες αθλητικού περιεχομένου, η απόδραση των 11 και τέτοια. Έχει, ναι. Όχι, είναι καλύτερο ταινίες με ιατρικού περιεχομένου που είναι και επίκαιρες. Πλάκα έχουν. Ναι, έλα, με θανάτους. Τώρα. Ωραία. Να μας πιαστεί η ψυχή. Τέλος που πάντων. Δείχνει χειρουργία, ναι, που βγάζει όντως την καρδιά και λέει να κουνιέται. Όχι, 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 δεν λέω τέτοια. Ταινίες με ιούς και τα λοιπά. Α, με ιούς, ωραία, ακόμα καλύτερα. Γιατί υπάρχουν και ταινίες που είναι προφητικές τελικά. Δύο-τρεις. Αυτή το δύο που βγήκε εδώ με την Paltrow. Το Contagious. Αυτό, ναι, αυτό που λέει ο Κώστας. Μπράβο, βέβαια. Το έχουμε δει. Εάν το καλοσκεφτείς αυτό με τις ταινίες, τα έχουν προβλέψει όλα εδώ και 20 χρόνια οι περισσότερες ταινίες. Όλα, τα πάντα. Έτσι. Έτσι είναι. Και οι Simpsons δεν λένε ότι έχουν τέτοιο, ότι το είχαν το. Ότι υπάρχει ένα επεισόδιο. Είναι και λίγο μουσι. Γιατί έχουν προβλέψει τα πάντα οι Simpsons, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά όντως υπάρχουν και βιβλία αλλά και ταινίες που έχουν προβλέψει πράγματα που είτε έγιναν τώρα αλλά έχουν γραφτεί πριν από 30 χρόνια. Μπορεί να μην προβλέπετε, να είδε πώς θα το πούμε, ας το πούμε έτσι. Φίλος μου, Πέτρος, λέει, αν μου δώσεις 3 μπουκάλια αντισηπτικά σου δίνω ένα αρνί. Κώστα, δώστα, Κώστα. Λοιπόν, ας το αρνί και πες του να παραγγείλει από Mr. Gold την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, 62-85-86. Η Δελιβαριά, πίτσα μακαρονάδα, σαλάτα, καλτσόνε, πενιρλί, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Στο χώρο σου με ένα τηλεφωνάκι 62-85-86. Ο φίλος μου ο Κρίστοφερ μου έχει στείλει φωτογραφία από τη Σουηδία και έχει 2, 4, 6, 7 μπουκάλια έχει, Κώστα. Αν χρειαστείς μου λέει σου στέλνω. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ο Λίμπερο βέβαια θα συνεχίσει να προσπαθεί να σε ενημερώνει για τα πάντα σε σχέση με όλες αυτές τις εξελίξεις με τον κορονοϊό. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα, ευχαριστώ πολύ τον Στέριο. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Έτσι ακριβώς. Ψυχραιμία γενικότερα. Έτσι, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ψυχραιμία σε όλους. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Να ευχαριστώ και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ο Κωστίσος το Τσαρός θα πάρει τη σκυτάλη. Τα χεράκια μας πλήσιμο. Τα αντισηπτικά μας, τα μαντιλάκια μας. Δεν είναι κακό, φορέστε και ένα γαντάκι, δεν σας πιάσει τίποτα. Και κυρίως προστατεύστε τους δικούς σας ανθρώπους, τον παππού και την γιαγιά, τους γονείς που είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν το συζητώ αν είναι και σε ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας, να βρούμε λίγο χρόνο με τα παιδάκια μας. Τότε παραπονιόμαστε, δεν έχουμε χρόνο, μπαμπά, μαμά κτλ. Θα πει τώρα κάποιος, ναι φίλε, μαζί από τη μία, αλλά την άλλη δεν μπορείς να πας να δεις τον παππού και τη γιαγιά. Τι να κάνουμε, τα θέλουμε και όλα δικά μας. Λοιπόν, κλείνουμε. Αύριο πάλι. Ποιος αυτός ο Τσατσαρός, αμέσως τώρα στον Λίμπερο 107,4.